Ενεργειακό Σταθμό Η Ροή. Συνεχή πηγή παροχή σκέψη. Αγαπητέ κυρίε και κύριοι, αγαπητέ φίλε και φίλοι, καλό μεσημέρι στο μικρόφωνο Δημήτρη Καζάκη. Σαν σήμερα πέθανε, η δολοφονήθηκε σωστότερα, ο Μάρτιν Λούθε ε, Και παρά το γεγονό ότι το Αμερικανικό Δικαστήριο το 1999 τελικά κατέληξε ότι πρόκειται για συνωμοσία ε, ε, που εμπλέκονταν κρατικέ μυστικέ υπηρεσίε, δεν έγινε απολύτω τίποτα, δεν συνέβη απολύτω τίποτα, όπω σήμερα δεν συμβαίνει απολύτω τίποτα σε όλα αυτά τα πράγματα που παρατηρούμε. Διότι δεν ξέρω αν το μάθατε, ο εγκέφαλο των τζιχαδιστών στο Βέλγιο ήταν στο Παγκράτη και Ευτυχώ επενέβη, επενέβη, επενέβησαν οι στασαίνια τη αντιτρομοκρατική και το συνέλαβαν. Τσάμπα οι τυρόπιτε. Λοιπόν, κατά τα άλλα, βεβαίω, ε, είμαστε σε μια πολύ ωραία οικογένεια μέσα στο ευρώ. Από εκεί και πέρα, το βασικό ζήτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μα είναι ότι οι εξελίξει πάνε μια χαρά και δύο τρομάρε. Ε, το ε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, καλό είναι να σας πούμε ότι εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να συζητήσουμε ακριβώς, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε ζωντανά, δεν έχετε παρά να στείλετε στο email της εκπομπής την άποψή σας, τον προβληματισμό σας, την αντίρρηση την αντίρρηση σας, το, την τοποθέτηση σας, οτιδήποτε Θα νομίζετε ότι αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε ζωντανά. Το email της εκπομπής είναι μικρόφωνο με κάπα μικρόφωνο dkpapaki.gmail.com μικρόφωνο dk παπάκι gmail.com Δεν ξέρω αν α, θυμάστε α, τεστ αδοχής, νομίζω λεγόντουσαν α, δεν μας διαβεβαίωσαν άπαντες εντός ελαδιστάν ότι πέρασαν οι τράπεζες τα τεστ αδοχής. εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι και τρελάθηκα τότε βέβαια την εποχή εκείνη α, και όχι μόνο βεβαίως οι στουρναρέοι, οι χαρδουβέλιδες και όλα αυτά τα μόμολα, αλλά μας είπε και ο κύριος Τσίπρας μας διαβεβαίωσε ότι έχουν περάσει τα τεστ αντοχής. Προσφάτως μάλιστα, α, μια τελείωσε τυχαία τοποθέτηση στο συνεκεραμικό που όπου εκεί έβλεπε τα κομματόσκυλα του κομματός του, μας έλεγε «Οι συστημικές τράπεζες έχουν περάσει τα crash τεστ» ο κ. Στουρνάρας, τα είπε crash test, μπερδεύοντάς τα με τα τεστ που περνάνε τα αυτοκίνητα. Αλλά καμία σχέση, μιλάμε για τεστ αντοχής και δεν είναι crash test αυτά. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Η τραπεζική ενοποίηση, μας λέει ο, ο Φέρελπης Νέος, πρωθυπουργός της Ελλάδας, Παναγία μου σώσε μας, έχει προχωρήσει και οι τέσσερι συστημικέ τράπεζε είναι τμήμα τώρα πια του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματο. Η ισορροπία του τραπεζικού συστήματο είναι επομένω ένα ζήτημα που αφορά του πάντε. Και επιπλέον αυτέ τι ημέρε συζητιέται το ενδεχόμενο διεύρυνση του ενεργητικού τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο ύψο του ενό τρισεκατομμυρίου ευρώ με σκοπό την έμεση μέσω των τραπεζών αγορά κρατικών ομολόγων το αργότερο μέχρι το Μάρτιο. πότε θα βγουν να μας πούνε συγγνώμη για τις πιπ που μας λένε, τόσε μας λένε τόσες φορές. Διότι ρε παιδιά, με συγχωρείτε, πώς είναι δυνατόν οι τέσσερι τιμικές τράπεζες να περνάνε τα τέσσερα δοχείς, δηλαδή να είναι πλήρως κεφαλοποιημένες και την ίδια ώρα να, μπαίνουν, να ζητούν επιγόντως α, έλα, δηλαδή έκτω το μηχανισμό παροχής δευσότητας. Τι συνέβη στους δύο τελευταίους μήνες με εξαίρεση τις έρευνες εκλογές δηλαδή τα crash test όπως τα λέει και ο τύπος εδώ ο Τσίπρας που μάλλον ε, το αγαπημένο του βιβλίο είναι τέσσερις στροχή auto point γιατί μόνο από εκεί από κάτω για crash test δεν μαθαίνεις για τίποτα οι Ευρωπαίες. ε, και βεβαίως ε, θα πρέπει να μας πει πως περνάνε και ξαφνικά χρειάζονται Βεβαίω, υπάρχει και ο χρησμό, έβγαλε ένα συγχρησμό πρόσφατα, που υπονοεί ότι είναι συνωμοσία. Λοιπόν, για να δούμε τα δεδομένα. Πρώτον, από Σεπτέμβρη μέχρι Νοέμβρη, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι συστημικέ τράπεζε, ζήτησαν επιπλέον χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόσα πήραν το τελευταίο μήνα, το Δεκέμβρη. 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Αυτό μιλάμε με ε, έντοκα γραμμάτια που είχαν στα χέρια τους και με άλλα ομόλογα, τα οποία έδωσαν, δηλαδή τίτλους τα οποία έδωσαν με εγγύηση ή εγγύηση στο ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να πάρουν τα 8,9, το αντιλαμβάνεστε, 8,9 δισεκατομμύρια επιπλέον ρευστότητα μέσα σε ένα μήνα, το Δεκέμβρη. Και άλλα 6, του μήνε που κατά τα άλλα τα crash test, όπω τα λέει ο κύριο Τσιπηρήπο, τσι, ο κύριο ε, ήταν επιτυχή. Τι έγινε και χρειάζονται έλα. Και γιατί αντλούσαν επιπλέον ρευστότητα όταν η διακεφαλαϊκή του επάρκεια ήταν δεδομένη. Έτσι μα λέγανε οι εγχώροι παπαγαλοφέρε. Πα, παπαγαλοοικονομολογούντες όλοι αυτοί οι τύποι που βγαίνουν στα κανάλια. Γιατί ο υπόλοιπο κόσμο ξέρει ότι τρει στι τέσσερι συστημικέ τράπεζε δεν πέρασαν. Και η τέταρτη που πέρασε, η Α, πέρασε γιατί στα τεστ αντοχή κατέβηκαν σημαντικά τα όρια που έπρεπε να δοθούν, το κατόφλι, δηλαδή κεφαλαϊκή επάρκεια που θα έπρεπε να έχει. Κάτι για το οποίο διαμαρτυρήθηκε η BIS, δηλαδή η Τράπεζα Διευθυντικών Διακανονισμών, βγάζοντα σε μια πρόσφατη ανακοίνωσή τη που έλεγε ότι τα κριτήρια που έχετε βάλει για την κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών δεν είναι επαρκή. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και με τα τεστ αυτά, τρει Eurobank, Πυραιό και Εθνική δεν πέρασαν τα τεστ. Εδώ στην Ελλάδα λέει βέβαια περάσαμε ότι όλε οι τιμικέ τράπεζε έχουν περάσει τα, τα, τεστ. Ερώτηση. Μπορεί να μα εξηγήσει κάποιο τι έγινε και συνέβη αυτό το πράγμα. Ή μήπω το σενάριο των έκθετων εκλογών δεν ήταν στο πλαίσιο των τον τεστ που δόθηκε, που με, με τι οποίε δοκίμασαν την κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών. Μα δουλεύετε, ή να βάλουμε τι φωνέ, τι πρέπει να γίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Πότε δηλαδή αυτή η συνομωσία τη απόλυτη ηλικιότητα θα πρέπει να πάψει, να σπάσει, δηλαδή, τι θα γίνει δηλαδή. Τι θα γίνει, Και γιατί χρειάστηκαν τα επιπλέον χρήματα αυτά, 6 δισεκατομμύρια. Σεπτέμβρη μέχρι Νοέμβρη και 8,9 μέχρι το Δεκέμβρη. Τι συνέβη και χρειάστηκαν γύρω στα 15 δισεκατομμύρια επιπλέον ρευστότητα μόλι στο τετράμινο Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, Νοέμβρη-Δεκέμβρη. το τελευταίο τετράμινο. Τι συνέβη παρά το γεγονό ότι ήταν πλήρω κεφαλοποιημένε με χρήματα βεβαίω του ελληνικού δημοσίου, του ελληνικού δηλαδή και κατά τα άλλα είχαν περάσει τα τεστ. Πετε μα τι συνέβη. Αυτό που λέει ότι μειώνεται η κατα... καταθετική βάση δεν ξέρει τι λέει, γιατί τα επίσημα στοιχεία δεν δείχνουν μείωση καταθετική βάση. Άρα κάτι άλλο συνέβη. Γιατί χρειάστηκαν τα λεφτά, Για δύο βασικού λόγου. Το πρώτο, γιατί αυξήθηκε το ποσοστό των κόκκινων δανείων. Και κυρίω εκείνων των δανείων που λέει take the money and run, δηλαδή αυτών που ε, έχουν πάρει τα θαλασσοδάνεια. Όλο και μεγαλύτερε εταιρείε δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν σε αυτό το σε αυτό το περίπλα που βάλουν, από, από, την εργοδοσία τους και τις κόνουν και φεύγουν. Αυτό το, αυτή είναι μια τακτική που ακολουθούν σε καταστάσεις όπου πλέον η ρευστότητα είναι τελειωμένη στην οικονομία, είναι τελειωμένη η ολόκληρη η οικονομία και δεν υπάρχει μέλλον. Το δεύτερο πολύ βασικό στοιχείο είναι ότι το τετράμινο αυτό παίχτηκαν πολύ μεγάλα χοδο, ε, κερδοσκοπικά παιχνίδια από τους ξένους επενδυτές, επενδυτές τους ξένους κερδοσκόπου με τα τραπεζικέ τραπεζικά ε, με τις κατά κύριο λόγο στο ελληνικό χρηματιστήριο και οι τράπεζε, αντλώντα χρεωτικότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έμπαιναν στο χρηματιστήριο κάνοντα επαναγορέ των δικών του μετοχών προκειμένου να διατηρήσουν σε κάποιο επίπεδο για να μην συντριβούν ολοκληρωτικά. Αυτό το παιχνίδι παίζονταν. Την ίδια ώρα που όλοι οι παπαρολόγοι πολιτικοί μα μα λέγανε ότι έχουν περάσει το τεστ, τα τεστ και βεβαίω είναι πλήρω ανακεφαλοποιημένε. Εγώ θα βάζω το, το εξή ερώτημα. Εάν χρειάζονται οι ΕΛΕΗ, δηλαδή το μηχανισμό ρευστότητας. Παρα... Πόσο απέχει από τη νέα ανακεφαλοποίηση ένα του τραπεζικό σύστημα. Πόσο απέχει. Τώρα, το δεύτερο βασικό ζήτημα που πρέπει να μας, να μας απασχολήσει είναι αυτή η περίφημη α, λατρεία που έχει εκδηλωθεί εκ μέρους των οικονομολογούντων του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτεργάτη τον κύριο Μπαρουφάκη που είναι και υποψήφιό του και που βεβαίω το επαναλαμβάνει και εδώ ο Τσίπρα, ότι η ισορροπία του τραπεζικού συστήματο και επομένω ζήτημα, είναι ζήτημα που αφορά του πάντε, γιατί ξέρετε, δεν κάνει τίποτα άλλο ο Ντράγκη από το να ξυπνά και να, ξυπνά και να, και να κοιμάται, έχοντα στο μυαλό του την ισορροπία του τραπεζικού συστήματο και πρωτίστω την εγγύηση των καταθέσεων. Δεν, δεν, ξέρετε, θα, θα πικραθεί πάρα πολύ αν δεν μπορέσει να υποστηρίξει τι καταθέσει και δι' των Ελλήνων. Εξαίρετε, είναι... θα στεναχωρηθεί πολύ. Και είναι και μεγάλος, μπορεί να πάθει και τίποτα. Μακάρι. Αλλά λέω το εξή. Καλά, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί. Καλά, το ξέρω, στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν ερωτήσεις, δεν... υπάρχουν απαντήσεις. Απαγορεύεται ελιτός. Ιδιαίτερα όταν μιλάει the big dog. Έτσι, λοιπόν, ο αρχηγός της φαμίλιας, πώς να το πούμε, ο νονός Ποιο, πώ να το πούμε, γιατί για, για πολιτικέ ιδιότητε δεν υπάρχουν βεβαίω. Ειδικά στα κόμματα τη αριστερά δεν υπάρχουν πολιτικέ ιδιότητε. Εδώ μιλάμε, λειτουργούν σαν φατρίε. Σαν οικογένειε τη μαφία. Κοζανόστρα, να το πούμε έτσι. Δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει διάλογο. Εντάξει. Καλά, ένα άνθρωπο δεν σηκώθηκε να του πει πώ είναι δυνατόν αριστερό να χειροκροτεί την πιο ιστερική μονεταριστική φαντασίωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εφαρμόζεται σε βάρο των λαών Τη λεγόμενη ποσοτική χαλάρωση. Γιατί αυτό που λέει αυτό ο, ο τραγέλαφο, που θα τον έχουμε πρωθυπουργό σε λίγο, πανάθεμάμε, και αν δεν είμαστε με το όπλο παραπόδα, θα μα πάρει από κάτω και θα, θα λέμε το ψωμί ψωμάκι, όταν κάθεσαι και λε ότι είσαι υπέρ του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος που έγινε τμήμα, σημαίνει ότι είσαι υπέρ του αυθαίρετου αυθέρε, το κουρέματο των καταθέσεων. Γιατί αυτό σημαίνει νέο τραπεζικό σύστημα εκτό όλων των άλλων. Πώ είναι δυνατόν να κάθε και να, να λε τέτοιε μπαρούφε, όταν την ίδια ώρα από την αρχή του χρόνου έχει λειτουργήσει το σύστημα αυτόματου, αυτόματου κουρέματο των καταθέσεων. Δηλαδή, αυτό που έχουν, έχει ανακοινωθεί, βεβαίω ο κ. Τσίπρα δεν το έχει μάθει ακόμη. Θα το μάθει όταν είναι πρωθυπουργό, θα μα το σερβίρει αυτό. Και μάλιστα ξέρετε ποια ωραία πρωία θα το μάθει, όπω ο Αναστιάδη. Ο Στασιάς το ξέρει, λέμε ε, θα βγει πρώτα η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μετά θα τρέχει να μας πείσει ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν όταν ο μηχανισμός κουρέματος καταθέσεων έχει ήδη λειτουργεί. Λειτουργεί ήδη από την 1η ε, του Γενάρη του 2015. Πόσο βλάκας πρέπει να είναι αυτός που τον ακούει για να τον κοιτάει σαν χάνος. Αχ, γεγέ, είσαι τι να σου πω ρε παιδί μου. Και δεύτερον, τι λογική είναι αυτή να δώσω ένα τρισεκατομμύριο σε ποσοτική χαλάρωση για ποιο λόγο. Πρώτα πρώτα τι είναι ποσοτική χαλάρωση. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που α, κάνουν οι καλές κυρίες των σαλονιών ή στα beauty shops. Ε, καμία σχέση. Μάλλον αυτό έχει υπόψη του και ο κύριος Τσίπρας ε, γι' αυτό και δεν τα λέει καλά λοιπόν αυτό. Ποσοτική χαλάρωση είναι η πιο ιστερική μονεταριστική ηλικιότητα η οποία εφαρμόστηκε μέσα στην κρίση το από το 2008 και έφερε τα πάνω κάτω μια μεγάλη καταστροφή άνευ προηγουμένου. Να τα πούμε σιγά σιγά. Τι σημαίνει ποσοτική χαλάρωση. Ποσοτική χαλάρωση σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα τυπώνει χρήμα με ηλεκτρονικό τρίπο, το τρόπο από το πουθενά, χωρί καμιά εγγύηση, χωρί να αντιστοιχεί σε τίποτα, όχι να διοχετευτεί στην οικονομία με όρου εισοδήματο και επενδύσεων, όχι. Αλλά για να διοχετευτεί σε τίτλου χρέου προκειμένου να εγγυηθούν. Να εγγυηθεί η Κεντρική Τράπεζα τα μεγάλα κέρδη των κερδοσκόπων που παίζουν με του τίτλου χρέου. Κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα. Αυτό το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 2008. Έχουν ρίξει πάνω από 4-3 εκατομμύρια σε αυτή την αγορά ποσοτική χαλάρωση. Χώρια, τα 16 εκατομμύρια και πάνω φρέσκο χρήμα που έχει κόψει το μηχανάκι της Φέντα. Το αποτέλεσμα. Μια απίστευτη κερδοσκοπία άνευ σε όλα τα χρηματιστήρια. Μια εικονική άνοδος του ΑΕΠ που είναι και μίζερη και ταυτόχρονα ολόκληρη η να αναβιώνει μια απίστευτη κοινωνική καταστροφή, η οποία δεν συγκρίνεται ούτε καν με το Μεσοπόλεμο. Πρόσφατα, μόλι ε, χθε, βγήκε μια καινούργια έρευνα για τα δημόσια σχολεία στι ΗΠΑ, όπου το 51% των παιδιών ε, πλέον δεν έχουν καν να φάνε. Αναφέρεται συγκεκριμένα δηλαδή, είναι τέτοια η φτώχεια του που Πλέον οι δασκάλε είναι οι υπηαγωγοί, φροντίζουν. Το πρώτο πράγμα που φροντίζουν να κάνουν όταν έρχονται τα παιδιά στο σχολείο, αυτό λέει η έρευνα έτσι, το πολιτι... διαπολιτιακή έρευνα. Ε, το πρώτο πράγμα που φροντίζουν να κάνουν είναι να δουν αν έχουν φάει, αν είναι πλημμένα και αν έχουν καθαρά ρούχα. Και το βασικό πρόβλημά του είναι να, να συντηρούν ένα αποθεματικό ε, τροφίμων. Ε, και εσωρούχων και ρούχων για τα παιδιά και παπουτσιών, ώστε να μπορούν να τα φροντίζουν αυτά τα παιδιά. Ποτέ άλλοτε, ποτέ άλλοτε λέει η έρευνα, δεν είχαμε τόσα παιδιά από τε... μέσα σε τέτοια φτώχεια. Στα δημόσια φυσικά, διότι στα ιδιωτικά δεν υπάρχει λόγο, γιατί εκεί πέρα πέφτει το χρήμα του μπαμπά ή τη μαμά, τη οικογένεια. Τέτοια ιστορία. Την ίδια ώρα, οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο, η ελίτ που παρακολουθεί το Forbes και τέλος πάντων οι δισεκατομμυριούχοι στον πλανήτη, οι οποίοι είναι περίπου 1.300, λίγο πάνω από τους 1.300, αύξησαν τις περιουσίες τους το 2014 κατά 19%. Σε ποιο οφείλεται αυτό? Στην ποσοτική χαλάρωση. Και την ίδια ώρα τα μεροκάματα, η μισθή, το λαϊκό εισόδημα, να δείρ. Μόλις στο 0,4%. Δηλαδή ούτε καν, ούτε καν, ένα τα εκατό. Έτσι, ρε παιδιά, ένα τα εκατό. Τίποτα. Και ερχόμαστε τώρα και λέμε, αριστερό κόμμα, να χειροκροτάει τη χειρότερη εκδοχή του μονεταρισμού, τη χειρότερη εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού και του νεο, νεοσυντηρητισμού, που λέει τι, ότι προκειμένου να ανακάμψει η οικονομία, πρέπει να ενισχύσω τα κέρδη των πιο κερδοσκοπικών, Κεφαλαίων στη χρηματαγορά. Και δεν σκέφτεται κανεί από αυτού και δεν σκέφτεται βεβαίω. Σκέψη, σπάνιο πράγμα, ότι ακόμη και αν το πάρουμε τη μετρητή αυτό το πράγμα, ότι βγάλουμε έξω τη λογική το πού πάνε αυτά τα λεφτά και γιατί θα πρέπει να πάνε τα λεφτά εκεί. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί κανεί είναι ότι τα, τα επιπλέον κέρδη, γιατί ξέρετε τι λένε οι, 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 οι μονεταριστέ είναι ενισχύω την κερδοφορία, γιατί η κερδοφορία αυτή δημιουργεί πληθώρα κεφαλαίου και αυτή η πληθώρα κεφαλαίου αργά ή γρήγορα θα βρει το δρόμο τη προ τι επενδύσει στην πραγματική οικονομία. Άρα, θέσει εργασία κουλουπού κουλουπού. Ωραία. Πέρα από το γεγονό ότι ιστορικά αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Ποτέ. Μάλιστα, όποιο ξέρει οικονομική ιστορία, στοιχειώδη πράγματα, δεν λέω τώρα Να, να ξέρει σοβαρά, στο κατσαφέ ξέρει ο Βαρουφάκη. Μπαρούφε ξέρει ο Βαρουφάκη. Λοιπόν, θα πήγαινε να ψάξει. Το προκαλώ. Πηγαίνετε, ψάξτε την οικονομική πολιτική που ακολούθησε ο Χούβερ πριν. Ο πρόεδρο Χούβερ στι Ηνωμένε Πολιτείε πριν μα έλθει ο Ρούσβελτ επάνω, πριν ανέβει ο Ρούσβελτ. Και θα δείτε ότι ακριβώ αυτή τη λογική τη ποσοτική χαλάρωση ακολούθησε. Ακριβώ αυτό το μονεταριστικό δόγμα. Με αποτέλεσμα να προετοιμάσει το μεγάλο κράχ του 1933, που βεβαίω ανάγκασε το πολιτικό σκηνικό στην. Τι ΗΠΑ να αλλάξει ριζικά και να έρθει το Νιου deal με το Ρούσβελτ. Λοιπόν, ανεξάρτητα με το αν πέτυχε ή όχι, ε, δεν μπορεί να πά στην πιο αποτυχημένη, νεοσυντηρητική, νεοφιλελεύθερη αντίληψη που υπάρχει για τα πράγματα. Ε, έλεο, έπεπε παιδιά, ε, έλεο. Τσάμπα χρήμα στου μεγάλου κερδοσκόπου. Θα μου πείτε, αυτό είναι καλό για το Σόρο. Κανένα δεν μα εξηγεί γιατί είναι καλό για τον κοσμάκι και τι οικονομίε του. Για ποιο λόγο. Επειδή δεν σε επιδοτεί ο Σόρο, όποιο μα δίνει λεφτά ή από όποιον ζητάμε λεφτά, άρα υπηρετούμε τα συμφέροντά του και ξεχνάμε τον κοσμάκι. Ο κ. Βαρουφάκη, αυτή την λυθιότητα, μα την έλεγε από την εποχή του Συντάγματο. Από την εποχή του Συντάγματο. Τώρα πώ κατόρθωσε να γίνει κυρίαρχο δόγμα, Επειδή συμφέρει το Σόρο και τη συμμορία του, Επειδή αυτό επιδότησε την έλευση του Τσίπρα στο Brookings, στο Levi Institute και στα άλλα μεγάλα και μικρότερα κλαμπ της αγοράς με όλους αυτούς τους κερδοσκόπους που συγχροντίζεται επειδή ο Μούντι γνωστό παιδί του κυκλώματος Σόρος τον κάλεσε και στην Ιταλία για να γνωρίσει τους Ανιέλη και τους άλλους βαρώνους ε, της ευρωπαϊκής αγοράς γι' αυτό και δεν σκεφτόσαστε λιγάκι αλφαβήτα γαμώτο μου Ακόμη και αν συμβεί αυτό που θα συμβεί βεβαίω, να ενισχύσουμε τα κέρδη, τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών και των επενδυτικών κεφαλαίων που κερδοσκοπούν με κρατικά ομόλογα και με εταιρικά ομόλογα. Πού θα, βάζουν τα... Πού θα τοποθετήσουν τα κέρδη αυτά. Εκεί που θα που θα τοποθετησουν τα κερδη αυτα εκει που εχουν τις πιο εξασφαλισμένες αποδόσεις. Που σημαίνει τι? Ότι θα επανατοποθετήσουν τα λεφτά τους σε ομόλογα γιατί ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Τρίκη Τράπεζα θα αναγκάζεται συνέχεια να αγοράσει ώστε να του διασφαλίζει ότι τα λεφτά του δεν θα πάνε χαμένα. Και έτσι θα εξαγοράζουν και θα πιέζουν οι κυβερνήσει προκειμένου αυτέ οι κυβερνήσει να πουλάνε περισσότερα ομόλογα, να εκδίδουν περισσότερα ομόλογα στην αγορά προκειμένου αυτοί να κερδοσκοπούν περισσότερο. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ και 4 χρόνια, 5 από το 2008 και μετά. Σε όλε τι χώρε που βγάλανε QE, δηλαδή ποσοτική χαλάρωση. Και αυτό πάμε να, πάνε να κάνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ζητοκραυγάζουν οι αριστεροί. Πανάθεμά πανάθεμάμε Πανάθεμά δηλαδή. Και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι προκειμένου να επιτραπεί αυτού του τύπου κερδοσκοπία θα πρέπει να συρρυκνωθεί ακόμη περισσότερο το πραγματικό εισόδημα και η πραγματική οικονομία. Το ξέρετε ότι για το 1 τρισεκατομμύριο αυτό ποιος θα το πληρώσει. Θα το πληρώσει ο Κοσμάκης μέσα στην Ευρωζώνη. για να, μπορέσουμε να, πετύ... να μπορέσει να πετύχει η, Ευρω... η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το περίφημο 2% 2% πληθωρισμό άλλαξε τα φώτα σε ολόκληρη την εργατική νομοθεσία στα εργατικά δικαιώματα και το κοινωνικό κράτος μέσα στην Ευρώπη με πολιτικές συρίκνωσης και οριζόντιων περικοπών. Τώρα Προκειμένου να διασώσει τι τράπεζε και να δώσει το ένα τρισεκατομμύριο, ξέρετε τι πρόκειται να κάνει. Θα τα ισοπεδώσει όλα. Θα ενταθεί ακόμη περισσότερο η εσωτερική υποτίμηση σε βάρο των λαών και των, λαϊκών, των, των εργαζόμενων στρωμάτων, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο πλούτο δηλαδή, που θα διοχετεύεται στην χρηματαγορά. Άρα να κερδοσκοπούν οι τραπεζίτε και οι επενδυτέ τύπου όρο. Από ποιου τα παίρνετε, Ρε φίλε, για να μα το παίζετε αριστερά τη τον ή από ποιους δικτυκεί θα τα πάρετε, γιατί α, από το λαό αποκλείεται. <κλει> δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω. Εκεί μέσα τι μυαλά κουβαλάνε ή το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αρπάξουμε το, κα... την καρέκλα της εξουσίας και δεν στάχτηκε μπουρμπερι όλα τα άλλα. Στάχτηκε μπουρμπερι. Κοιτάξτε ρε διάολε, τι αριστερά έχουμε. Από τη μια την παρουφάκη αριστερά Μα οδηγεί κατευθείαν, αν δεν μα έχει οδηγήσει ήδη στην αγκαλιά του Σόρο και των άλλων κλεπτομανών τη παγκόσμια αγορά, και από την άλλη το Κουτσούμπα, που μα λέει: Δεν θα πέσει και στην, άποια, στην παγίδα να δώσει ψήφο αν όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Προτιμάει κυβέρνηση σαν Μαροβενιζέλου. Ε, όχι βέβαια. Ε, πώ να το κάνουμε, Ε, πρέπει να δει και ποιο, το επαναστατικό καθήκον του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Βεβαίω. Ποιο του δώσε τα περισσότερα, Είσαι Μαροβενιζέλιο. Άρα με αυτού. Με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είμαστε τρελοί. Δεν τους περνάει από το μυαλό αυτούς τους, τους, κάφρους που είναι στον Περισσό. Δεν τους περνάει από το μυαλό ότι το βασικό μας πρόβλημα και η επιλογή δεν έχει να κάνει με το τι συμφέρει το κόμμα μου ή το μαντρί μου, αλλά το τι βολεύει και πώς βοηθάει τον κόσμο. Ότι αν βρεθεί σε ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να μου ζητήσει ψήφο ή ίσως βρε, κοθόνια, να μπορώ να διεκδικήσω κάτι για τον κοσμάκι να διευκολύνω δημοκρατικές διαδικασίες. Παράδειγμα με ένα καλύτερο εκλογικό σύστημα. Ή επειδή καπιταλισμός και έτσι, καπιταλισμός και γιουβέτσι, άρα δεν μας ενδιαφέρει το θέμα είναι να αρπάξουμε λεφτά από τον κρατικό κορβανά, ο κύριος Σαμάρας οφείλω να πω ότι ήταν εξαιρετικά απλόχερος προς τον Περισσό, άλλωστε οι δικοί του επιχειρηματίε ρίξαν τα 3 εκατομμύρια για να πάρουν το 902, οπότε γιατί να θέλουν εσύ κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε που μας έχουν στήσει. Στον τοίχο μας έχουν η Ειλικρινά το λέω, το, το, το λέω και το εννοώ. Όσο λιγότερα κόμματα μείνουν μέσα στη Βουλή, τόσο καλύτερα. Ειλικρινά τόσο καλύτερα. Όποιος τεθεί εκτός Βουλής θα δοκιμαστεί, βεβαίως. Και εκεί θα αποδείξει εάν αντιπροσωπεύει κάτι πραγματικό στην κοινωνία ή όχι. Εάν δεν αντιπροσωπεύει θα διαλυθεί. Ε, τότε και μια ώρα, μια ώρα, μια ώρα αρχίτερα να διαλυθεί. Θα, θα ισοπεδωθεί ο τόπο και θα αρχίσουν οι διαχωριστικέ γραμμέ να, να, να φαίνονται ξεκάθαρα. Από την άλλη, εάν αντιπροσωπεύει κάτι πραγματικό, τότε θα είναι εκεί, θα δράμε στην κοινωνία και θα αναγκαστεί να αναπροσαρμόσει το σύνολο τη πολιτική του στα νέα δεδομένα και στην ανάγκη όξυνση των κοινωνικών αγώνων που οφείλει να υπάρξει μετά τι 25-26 του μηνό. Και θα υπάρξει δηλαδή, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, μπορεί να η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να έχει δώσει γη και είδωρ στους, στους όρους και, το, και, την, και, όλους αυτούς, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που δεν έχει λυθεί είναι τι θα γίνει συνολικά σε μια κατάσταση μεταβατικού τύπου που θα έχεις μια κυβέρνηση δίθεν της αριστεράς, αλλά που θα είναι υποχρεωμένη να εκπληρώσει βασικές προσδοκίες του κόσμου που την έβαλε εκεί πάνω. άχυρα να έχει το κεφάλι σου, καταλαβαίνει ότι το μεγάλο μα πρόβλημα είναι πώ θα ξεφορτωθούμε εκείνε τι ενδιάμεσε δυνάμει που εγγυώνται την επανάκαμψη του σαμαροβενιζελικού κατεστημένου. Και οι ενδιάμεσε δυνάμει είναι αφενός και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εκτό του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι εκείνοι που μα το παίζουν υπερεπαναστάτε και μα λένε ότι εμεί ανοχή, α, με κανέναν τρόπο. Προτιμούμε να κυβερνούν γιατί αυτό σου λένε. Όποιο σου λέει ότι δεν εξετάζει την πιθανότητα να στηρίξει μια κυβέρνηση άλλη, βεβαίω κάτω από προποθέσει δεν στηρίζει έτσι, εκτό και πα για εξαγορά. Το καταλαβαίνω, αλλά με προποθέσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, να υπάρξει επιτέλου απλή αναλογική, να διαγραφούν τα χρέη από τι εφορίε και τι τράπεζε προ τον κοσμάκι, να δοθεί πραγματική ενίσχυση, πραγματικό εισόδημα δηλαδή. Στον, στον εργατό κόσμο. Εάν δεν τα βάζει αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορέσει να εξαρτήσει τη, τη στάση σου, τη στάση ανοχή δηλαδή, δεν, δεν λέει κανένα να πάρει να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση που δεν σε εκπροσωπεί το πρόγραμμα τη. Αν δεν το εξετάζει και σε αυτό σαν ενδεχόμενο, τότε φίλε μου, τα έχει βρει με το Σαμαρά και το Βενιζέλο. Είσαι το ίδιο με δάφτους Και δεν πάει να κυματίζει την κόκκινη σημαία στο κάτω σου αφήσει πράκτορε με κόκκινη σημαία. Μα έχει γεμίσει η ιστορία. Μα έχει γεμίσει η ιστορία. Για μένα, είτε το θέλει είτε όχι, δουλεύει για αυτόν. Ο Κουτσούμπας για του άλλου δουλεύει. Γι' αυτό και διεκδικεί παρουσία με στο κοινοβούλιο και μάλιστα ισχυρή, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει διακυβέρνηση και έτσι να συνεχίσει η διακυβέρνηση των ίδιων πολιτικών δυνάμεων που υπάρχουν σήμερα. Με παραλλαγέ. Ποταμίσχε, βρουβίσχε, κηδίσχε, κηδί... Με, κυβίσ, με, με κυβίστηση, με, με καφακόλ, με οτιδήποτε μπορεί να κάνει κανείς. Αλλά αυτό, γι' αυτό το πράγμα είναι εγγύητη ο Κουτσούμα. Το ότι δεν θα υπάρξει αντιμνημονιακή κυβέρνηση, ώστε τα πράγματα πλέον να μπουν σε μια διαδικασία ανατροπής και εκεί να φανεί Ποιο πραγματικά μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο ώστε να κάνει το βήμα παραπέρα. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ο κούτσουμπα. Γι' αυτό πληρώθηκε τρία εκατομμύρια από του επιχειρηματίε του Σαμαρά. Γι' αυτό τον έχουν εκεί πέρα και μα τον προσβάλλουν. Ο, ο αλαφού μα μας, μας έχει πρίξει με τις συνεντεύξει του και την παρουσία του. Και βρήκε ο, το, το βήμα και το αρκετά νέα να μα λένε: α, το, το φάντασμα του Αλιέντε ε, στη χιόνι τον περισσό. Ναι, ρε, εσεί. Ναι, ρε, εσείς. Ναι, ρε, το μεγάλο πρόβλημά σα είναι ο Αλιέντε, ρε. Κάντε το ε. Μάλλον τι κάντε, τι κάντε. Μεγάλη ιστορία. Βρείτε τα κότσια να ποθήσετε το ένα εκατομμυριοστό από αυτά που κατάκτησε πριν δολοφονηθεί ο Αλιέντε και σε ζητάμε μετά. Με σκερβελέδες και γραφειοκράτες του Κερατά, άκαπνους που το μόνο που ξέρουν είναι να ψήνουν σουβλάκια ή λουκάνικα στα μπλόκα και να πηγαίνουν βολτούλες στα ουζερή, εν παρατάξει και με κόκκινε σημαίε, δεν, πρε, δεν συζητάμε για περιαλιέντε και οτιδήποτε. Αυτά αφορούν το κίνημα. Αυτό αφορούν το κίνημα. Όχι την παλαιοχριστιανική βασιλική μετατρούλου, λέγε με περισσό. Αυτός είναι ο ρόλος του. Γι' αυτό και το προβάλλουν. Γι' αυτό και του δίνουν λεφτά. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Ε, Όποιο δεν το καταλαβαίνει έχει άχυρα στο κεφάλι του. Συγγνώμη παιδιά, άχυρα. Να βράσω εγώ τις θέσεις τους. Όταν δεν είναι σε θέση να τις προωθήσω την πραγματικότητα στη μέσα στην κοινωνία. Και λένε στον κοσμάκι ή εγώ ή να πάω να πηγείς. Προτιμώ να πάω να πνιγεί ο περισσός και το κόμμα του. Και μια ώρα αρχίτερα για να φύγει αυτό το βδέλυγμα από την πολιτική ζωή του τόπου. Να μπορούν οι πραγματικοί κομμουνιστές να λένε ότι οι κομμουνιστές και χωρίς να ντρέπονται για την ξεφτύλα αυτού του πράγματος που ξεφτυλίζει σύμβολα, ιστορίες, ιστορία και ιδεολογία. Ανί τι άλλο. Μόνος αυτούς τους μορμόνους που φύγανε από την Αμερική μας κατσικωθήκανε στον περισσό. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν σε τέτοιες συνθήκες... Να, πάμε, να να γίνει μια ανατροπή ολόκληρος ο κόσμος να αποδεί να γκρεμιστεί αυτό το, το, το κολοσύστημα πολιτικής και να του λες εγώ δεν συζητάω περί ανοχής ε τότε είτε ψηφίσεις Ποτάμι είτε ψηφίσεις Παπαντρέου είτε, κου, είτε Κουτσούμπα είτε Σαμαρά, είτε Βενιζέλο, το ίδιο και το αυτο το πολιτικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο και το αυτο Τι να τον κάνω εγώ αυτό τον κερατά όταν δεν μπορεί να μου εξασφαλίσει ούτε καν μια ανάσα. Μια ανάσα. Δεν λέω θα τον πάρω. Με το δικό μου αγώνα τον πάρω. Αλλά τουλάχιστον διευκόλυνε με. Δώσε μου δηλαδή συνθήκε με τι οποίε μπορεί να διευκολυνθεί ο αγώνα μου. Να πάρω μια ανάσα βρε κερατά. Επειδή έρχονται τροπαλά, αλλάζει μέσα στον περισσότερο και σε πληρώνουν κανονικότατα από τα κρατικά ταμεία Νομίζω ότι ο υπόλοιπο κόσμο είναι σαν και εσένα, Ρίκ, σκέρβελε του κερατά που δεν έχει ούτε ένα μεροκάματο στη ζωή σου. Μου το πε και Νεαρός Νεαρό μοτοσυκλετιστή Ακαριέο. Μόλι που είχα μάθει τα χρώματα, φτερούγιζα στην άσφαλτο του πανικού μου. Μόλι που είχα μάθει τον ήλιο ξημερώματα, τη θάλασσα, τον έρωτα και τους απελπισμένους, μόλις που μόνος άρχιζα τους καημούς μου, φτερουγίζοντας ως αν χαρταετού κορδέλες τα διάτορα μαλλιά μου, τη νύχτα μόλις που την είχα διδαχτεί με βενγαλικά και λαϊκούς αγώνες, δεκάξι χρόνων κόπηκα στις εξετάσεις, κόπηκα στο άπειρο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη. Ακούσατε προηγουμένως τον Νίκο Καρούζο, τον ποιητή. Σε ένα δικό του ποίημα, νεαρός του τους Ακαρίας, όπως είπε ο ίδιος. Κατά τα ω αριστερά, οφείλουμε να επαναλάβουμε το ρεφρέν του Νίκου, του Νικολάσιμου που τραγούδησε ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, ξεπουληθήκαμε στο Yusurum για ένα κουστούμ, για ένα κουστούμ. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε ποιος δεν έχει ξεπουληθεί, ειλικρινά σαν το Ιωγέννη με, την, με, τη λαμπά, με, το, με, το, με το, φανό. Γυρίζοντα από εδώ και από εκεί, να ευχαριστήσω το φίλο που μας έστειλε το ποιηματάκι αυτό του Νίκου Καρούζου και συνεχίζουμε ε, τη συζήτηση για τα ζητήματα. Δεν ξέρω αν προσέξατε. Ε, υπάρχει... Α, δεν ξέρω εργά μου, έχουμε χάσει τα αυγά και τα καλάθια δηλαδή. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω τι να, τι να, προ, τι να δηλαδή, τι να συζητήσεις για τα ζητήματα αυτά. Τα crash test που λέει και ο, 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 ο τσίπρας, δεν ξέρω πιανού μοντέλο εννοεί. δεν ξέρω, αν είναι ευρωπαϊκό ή ιαπωνικό ή αμερικάνικο, δεν ξέρω. Και σε τι ταχύτητα συνήθω είναι σε 50 χιλιόμετρα την ώρα, από ό,τι ξέρω. Παλιά είχα ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά, επαγγελματικά. Ε, με τα crash test, α πούμε έτσι, τώρα πλέον ξαφνικά ε, μπαίνουμε σε μια νέα φάση όπου βεβαίω οι τράπεζε ξαναποδεικνύονται αυτό που έγραφα εγώ από την αρχή του φθινοπόρου, ότι θα χρειαστούν νέα ανακεφαλοποίηση, καθότι όλα αυτά εξανεμίστηκαν. Τα λεφτά που δόθηκε από τον Κοσμάκη και όλα αυτά. Απαρεπιπτόντω, τις δύο τελευταίες μέρες η λεγόμενη υπηρεσιακή κυβέρνηση α, πέρασε από ΦΕΚ στις 14, αν θυμάμαι καλά. Να το δούμε συγκεκριμένα δηλαδή, γιατί αξίζει ενδεχομένως τον, τον κόπο. Α, στις 14 Ιανουαρίου, αριθμό φίλου 27, τεύχος δεύτερο, Εφημερίς κυβερνήσεως ελληνικής δημοκρατίας. Αποφάσεις. Αποφασίζουμε και διατάσσομενοι. Παροχή εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεω τη της τράπεζας, Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο ΑΕ, συνολικού ποσού 4 δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια. Προσέξτε, το ομολογιακό δάνειο, δηλαδή έχει εκδώσει η Εθνική Τράπεζα ομολογιακό δάνειο δικό τη, αδυνατεί να το πληρώσει και τι κάνει το ελληνικό δημόσιο, τη παρέχει εγγύησει για να πάει να πάρει τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή την Τράπεζα. Και έτσι το ομολογιακό δάνειο επισήμω περνάει δια των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου στην υποχρέωση του ελληνικού κράτου. Δεν καταγράφεται στο δημόσιο χρέο, αλλά εμεί θα το πληρώσουμε, αδέρφια, αν δεν μπορεί να το πληρώσει η Εθνική Τράπεζα, δηλαδή ο Σονούπο. Παροχή εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεω στι τραπέζε ΑΤΡΑΠΕΖΑ συνολικού ποσού 810 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτο, παροχή εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας Eurobank εργασία ΑΕ συνολικού ποσού εκατομμύρια. Με άλλα λόγια δηλαδή, μόνο με μια συγκεκριμένη πράξη στο αριθμό φίλου 27, 14 Ιανουαρίου 2015, φίλοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, η, ε, το, η υπηρεσιακή κυβέρνηση Σαμαρά Uh, ήδη μας έχει χρεώσει επιπλέον δυνάμει δημόσιο χρέος από τις τράπεζες αλλά 7, τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έπαψαν να αποτελούν χρέη των τραπεζών και πέρασαν διά της δευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Κατά τα άλλα, περάσαν τα τεστ. Σίτο! Λοιπόν, υπάρχει βεβαίω και, ε, άλλο ΦΕΚ. ΦΕΚ αρθμός φίλου 59, 16 Ιανουαρίου 2015. Αν νομίζατε ότι τα 2,4 δισεκατομμύρια ομολογιακό δάνειο της Eurobank αρκεί για να α, τα φορτώσει στο ελληνικό δημόσιο διαμέσου των εγγυήσεων, κάνετε λάθος. Στις 16 λοιπόν Ιανουαρίου, δύο μέρες μετά, αριθμός φίλου 59 της εφημερίδας κυβερνήσεως, ακούστε παροχή της εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προς την Eurobank εργασίας για την έκδοση τίτλων ονομαστικής αξίας 1,5 δισεκατομμύριο. Πάμε παρακάτω. Παροχή εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τραπέζης της τράπεζας με την επωνυμία αλφα Bank ΑΕ e, συνολικού ποσού 1,5 δισεκατομμύριο. Δώσε τώρα που γυρίζει παροχή τη εγγύηση του ελληνικού δημοσίου προ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δανεισμό τη εταιρεία ανεξάρτητο διαχειριστή μεταφορά ηλεκτρική ενέργεια ΑΔΜΙΕ ΑΕ ποσού 35 εκατομμυρίων. Θυμίζουμε ότι κατά τα άλλα, εδώ υπάρχει μια α, πολύ μεγάλη απάτη να συζητήσουμε για το ζήτημα της μικρής και της μεγάλης ΔΕΗ. Όχι, δεν θα πω πολλά πράγματα. Η ΔΕΗ ως οργανισμός πέρασε στο, στη μικρή μεγάλη ΔΕΗ ένα χρέο τη τάξη των 5 δισεκατομμυρίων. Χρωστάει δηλαδή η ΔΕΗ με 5 δισεκατομμύρια. Κατά τα άλλα, η ΔΕΗ είναι ανώνυμη εταιρεία. Με απόφαση και νόμο βεβαίω που πέρασε το 2000 το 2000 το 2001, αν θυμάμαι καλά, η κυβέρνηση Σιμίτη. Τι σημαίνει ανώνυμη εταιρεία, Σημαίνει ότι το κράτο, ακόμη και αν είναι πλειοψηφικό, αν έχει το πλειοψηφικό πακέτο Μετοχών, πρέπει να μεταχειρίζεται ή να λειτουργεί όπω οποιοδήποτε άλλο ιδιώτης μέτοχος. Δεν μπορεί να επιβάλλει στην εταιρεία κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια διαχείριση. Πρέπει αναγκαστικά να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια διαχείριση. Με άλλα λόγια, η ΔΕΗ τόσα χρόνια λειτουργεί όχι ω δέκο, όπω στα ψέματα μα τη χαρακτηρίζουν τα παπαγαλάκια, αλλά ω ιδιωτική εταιρεία. Με, μετοχικού, κρατικού μετοχικού συμφέροντος. Τώρα τι κάνουμε τώρα. Το κράτος παίρνει με εγγύησει δικές του και μεταφέρονται στο ελληνικό κράτος οι οφειλές ή αν θέλετε οι απαιτήσει που υπάρχουν απέναντι στα διάφορα τμήματα της ΔΕΗ. Όχι ρε παιδί μου, είναι να την πάρουν οι Γερμανοί, να την πάρουν καθαρή ή οποιοςδήποτε ιδιώτης θέλει να λαιλατήσει αυτό αυτόν τον κολοσσό, τον επιχειρηματικό κολοσσό, τον μεγαλύτερο που υπάρχει στην Ελλάδα. Κατά τα άλλα, εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη. Δίνουμε εγγυήσει συνεχώς προς τις τράπεζες. Και επειδή αυτό το πράγμα, εάν το κάνανε, το κάνανε μέχρι ε, πριν κλείσει ο ισολογισμό τη Τραπέζη Ελλάδο, θα αφανιζόταν ότι παρά την ανακεφαλοποίηση με στο 2014, οι τράπεζε τελικά καταλήξαν να τραβήξουν ρευστότητα μεγαλύτερη από ό,τι τράβηξαν το 2013 και ανάλογοι με στο επίπεδο με αυτή που τράβηξαν ε, τον προηγούμενο χρόνο το 2012, τι κάνανε, βρεθήκαν την πρώτη βδομάδα, η δεύτερη βδομάδα του Γενάρη, να κάνουν αυτέ τι πράξει ώστε να μην εμφανιστεί ο τόσο μεγα... οι τόσο μεγάλε ανάγκε ρευστότητα που τραβάνε οι εγχώριε συστημικέ τράπεζε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κατά τα άλλα, προσέξτε καλά τώρα, προσέξτε. Προσέξτε τώρα, θα πω κάτι. Ε, όσοι έχετε πάσχετα από καρδιά ή οτιδήποτε, φροντίστε, ε, ξέρω εγώ, ένα οξυγόνο, κάτι, μια ένεση ανδρεναλίνης πρόχειρη, κάτι ρε παιδιά, να τα έχετε έτσι αυτό. Προσέξτε, προσέξτε. Θα έχουμε μπαρουφάκι να διαχειρίζεται την οικονομία. Ακούω μπαμ, πέφτουνε κάτω πράγματα και τα λοιπά. Σα παρακαλώ, το εγκεφαλικό να το προσέχετε. Α, θα έχουμε τέτοιου οικονομολόγου, οικονομολογούντε, σταθάκι, παρουφάκι τα ρέστα, οι οποίοι θα χειριστούν τέτοια ζητήματα. Δείξτε μου μια χώρα να πάω να καταφύγω. Λοιπόν, ειλικρινά το λέω. Και φανταστείτε ότι σε αυτού, ε, ποιοι θα είναι αντιπολίτευση, ποιοι θα είναι αντιπολίτευση, αυτοί που μα φέραν εδώ μαζί με τον Κουτσούμπα και τον Θοδωράκη. Όχι το Μίκερε, παιδιά, το Σταύρο. Το Θοδωράκη. Προ Θεού. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ειλικρινά, να αυτοκτονήσει. Εγώ καταλαβαίνω γιατί παίρνουν πάρα πολλά email. Ρε φίλε, μου λέει ένα φίλο, δεν κατεβαίνει το ΕΠΑΜ Τώρα, πώς, από ποιο αδίέξοδο. Πρέπει να με από το αδίέξοδο. Πε μου κάτι να ψηφίσω. Φίλε μου, το ίδιο αδίέξοδο. βιώνω κι εγώ, άρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μα είναι το εξή. Το βασικό μα μέλημα είναι τι κάνουμε στι 26 του μηνό. Η συζήτηση πάντω, με μάλλον, η μάλλον ιδέα που είχαμε ρίξει για την προηγούμενη φορά, ότι μια εβδομάδα μετά τι εκλογέ, ανεξαρτήτω των πολιτικών εξελίξεων, ε, να μαζευτούμε σαν τα κινήματα βάση, ο κόσμο δηλαδή, ο απλό κόσμο, να μαζευτούμε κάπου στο κέντρο παράδειγμα έξω από το ιστορικό μουσείο, κάτω από το άγαλμα του Κολοκοτρόνη, ένα ενδιαφέρον χώρο έτσι αλλιώ, που είναι από παλιά, ιδιαίτερα για μα, ε, ιδιαίτερα οικείο. Αλλά τέλο πάντων να μαζευτούμε εκεί και να διατυπώσουμε βασικά αιτήματα και να καλέσουμε του υπουργήσιμου, που τουλάχιστον αν δεν έχουν υπουργοποιηθεί ακόμη αυτοί που φαίνονται, να μα απαντήσουν συγκεκριμένα. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα μα τα πάρουν τα σπίτια οι τράπεζε, τι θα γίνει ρε παιδιά με τον ελβετικό Φράγκο, 45%. 45 αυξήθηκαν τα κεφάλαια, τα τραπεζικά, ε, τα δάνεια, τα τραπεζικά που ήταν με ρήτρα ελβετικού Φράγκου. Τι θα γίνει ρε παιδιά, θα πάμε να φουρκιστούμε όλοι. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, άμα είναι να διαλέξουμε ποιο να φουρκίσουμε, λέμε να φουρκίσουμε εσά. Λέω. Έχω μια ιδέα. Αντί να φουρκιστούμε εμεί, να φουρκίσουμε αυτού που θα κυβερνήσουν και αυτού που κυβέρνησαν μέχρι τώρα. Και του αντιπολιτευόμενου, εκείνου που δεν είπανε κουβέντα για όλα αυτά, και ούτε το του ενδιαφέρει να συζητήσουν για όλα αυτά. Του αρκεί κρατική επιδοτησούλα. Έτσι λοιπόν, μα λέει ένα φίλο, μα στέλνει ένα μήνυμα, τώρα μετά τι μπαρούφε με την ποσοτική χαλάρωση, ο λόγο οικονομολόγο μα, φαντάζομαι καταλάβατε για πρώτη πρόκει, πρόκειται, για το μεγάλο μπαρούφάκι, μα λέει πώ θα κουρέψουν το χρέο. Μέσα στα πολλά ανυπόσπαστα που λέει. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα κουρευτεί χρέο. Το νέο εφεύρημα, και που καλό είναι να σχολιαστεί, είναι και η έκδοση κρατικών ομολόγων με απεριόριστη διάρκεια και με επιτόκιο 0,1%. Συγγνώμη, συγγνώμη, όπα, ηρεμήστε, 0,01%. Συγκεκριμένα, τι πρέπει να προτείνουμε. Κατά το κύριο Μπαρουφάκη. Καταρχά, πρέπει να δηλώσουμε ότι δεν έχουμε ω στοχευμένο κράτο το ηθικό δικαίωμα να δανειστούμε κι άλλα ποσά από του εταίρου μα για να πληρώσουμε την ΕΚΤ την, uh, την ΕΚΤ για λάθος τη ΕΚΤ. Επαναστατική διατύπωση. Απλά δεν θα το κάνουμε. Από την άλλη, κατανοούμε ότι η διοίκηση τη ΕΚΤ ανησυχεί επειδή το καταστατικό τη ΕΚΤ, της Ευρωπαϊκή Κεντρικής Τράπεζα, δεν τη επιτρέπει να φανεί ότι χρηματοδοτεί κράτη-μέλη. Αν απλά διαγραφούν αυτά τα χρέη του ελληνικού δημοσίου προ την ΕΚΤ, η διοίκηση τη ΕΚΤ μπορεί να αντιμετωπίσει νομικό πρόβλημα. Πό! Δυστυχία μα! Ο ντράκι. Γι' αυτό σέρνουν στα δικαστήρια. Σαν κοινό ποινικό κρατούμενο. Νομικό πρόβλημα. Μια απλή λύση που να αποτελεί κούρεμα, το οποίο όμω θα ονομαστεί κάτι διαφορετικό, είναι η εξή. Το ελληνικό δημόσιο εκδίδει νέα ομόλογα περιόριστη διάρκεια με ένα πολύ μικρό επιτόκιο 0,1% και ονομαστική αξία ίση με τα παλαιά ελληνικά ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα νέα αυτά ομόλογα τα ανταλλάσσει με τα παλαιά που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, η Ελλάδα δεν χρειάζεται να δανειστεί ούτε ένα ευρώ για να αποπληρώσει αυτό το χρέο τη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το οποίο ουσιαστικά κουρεύεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν χρειάζεται να παραδεχτεί ότι δέχτηκε κούρεμα κρατικών ομολόγων που είχε κάποτε αγοράσει. Διμερή δάνειά μα με του εταίρου μα από το Πρωτομνημόνιο και δάνεια από το ESFS, η ΕΦ. Η από το δεύτερο μνημόνιο. Τώρα, ερώτηση: Θα αφήσουμε στην άκρη το γιατί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό, Βεβαίω. Αυτή την ερώτηση δεν μπορούμε να την κάνουμε στον κύριο Μπαρουφάκη. Τον έχετε δει. Τι κλαίω, τι σώμα, τη γυαλισμένο κεφάλι δεξιά-αριστερά, χειρότερο από τον σαυγή της. με το που θα το δει ο Ντράγκη, αντρουά, θα πει. Δεν μπορώ, όχι 01, μηδέν Θα σας τα δώσω όλα, πάτε τα. Γιατί καθότι, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να του σταθεί κανείς άντρας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαιώς μπαίνουμε στα πιο βαθιά. Πώς θα πληρώσουμε το επιτόκιο που θα μας βάλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα δούμε ρε παιδί μου, τώρα θα ασχοληθεί με αυτό. Πάμε παρακάτω. Το ζήτημα με το νομικό πρόβλημα. Μισό λεπτό. Αυτό που πάει να κάνει με την ποσοτική χαλάρωση η Ευρωπαϊκή Ινδρική Τράπεζα είναι έξω από κάθε συνθήκη. Και το, και το, κατσατικό της. Δεν το επιτρέπει ούτε το κατσατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ούτε η συνθήκη της Αβώνας, ούτε η συνθήκη του Μάστρετ. Ερώτηση: Γιατί το κάνει, Γιατί βρέθηκε ένα ξεφτύλλα εισαγγελέα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που γνωμοδότησε ότι μπορεί, και έτσι λύθηκε το νομικό. Ε, γιατί δεν λένε κι εμεί ότι είναι κατοχυρωμένο κρατικό μα δικαίωμα να μην σα πληρώσουμε. Άρθρο 121 τη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχει πρόβλημα ο κύριο Δράγκη, ζαμάν φου. Να το βρει αλλού. Εγώ καλύπτομαι από τη βασική μου συνθήκη, που λέγεται Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 121, που λέει, το θυμίζω, ότι το πώ χειρίζεται κάθε κράτο μέλο τη Ευρωζώνη τι υποχρεώσει του είναι αποκλειστικό του κρατικό δικαίωμα. Γιατί δεν το κάνουμε, αφού είναι το κρατικό μα κρατικό δικαίωμα, είναι ο καν λάβει παρά το Κούκου! Τόσο απλά και με κατοχυρωμένο το δικαίωμά μα από την πρωτογενή συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πάμε στην άλλη ιδιοφυή διατύπωση του κυρίου Βαρουφάκη. Βαρουφάκη, τα δάνεια λέει, που έχουμε λάβει από του εταίρου μα αποτελούν το μεγαλύτερο πολιτικό αγκάθι, καθώ είναι δύσκολο για 17 κοινοβούλια να αποδεχτούν επίσημα το κούρεμα των το χρεών μα σε αυτού, όσο αναπόφευκτο, λογικό, ορθό και πρέπει είναι αυτό το κούρεμα. Τι πρέπει να προτείνουμε. Κατ' <Κατήτε>. Κάτι Έκδοση νέων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ίσω ονομαστική αξία με το χρέο μα στου εταίρου και με χρονοδιάγραμμα αποπληρωμή καταρχά το ίδιο με το συμφωνηθέν. Δηλαδή για να καταλάβω δηλαδή. Για να καταλάβω δηλαδή γιατί θα μου έρθει τα ε, δεν είμαι βαρουφάκη. Αντρουά. Δεν είμαι. Οπότε κάτσε να καταλάβω. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη δίνουμε ομόλογα απεριόριστη διάρκεια που θα τα πληρώνουμε με, το επιτόκιο το 0,1 που λέει αυτό. Ό,τι θέλει λέει, ό,τι θέλει κάνει. θα δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Όχι. Το ξύλο να δούμε ποιο θα το φάει στο τέλο. Όπω έλεγε και ο Βέγκο. Λοιπόν, το δεύτερο, αυτό τι σημαίνει, ανταλλάσσω το χρέο με χρέο. Κούκου! Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανά πάσα στιγμή, τα ομόλογα αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε βάρο μα, εκβιάζοντά μα. Λέω. Αλλά προ Θεού, ο κύριο Ντράγκη να εκβιάσει, είναι από αυτού. Όχι. Τώρα, τι πάμε και λέμε στα κράτη. Πάμε και λέμε στα κράτη. Θα σα δώσουμε ονομαστική αξία νέα ομόλογα για τα χρέη που, που λέμε. Δηλαδή, θα ανταλλάξουμε χρέο. Ε, πώ γίνεται, ρε παιδιά, να μειωθεί το χρέο, ανταλλάσσοντα χρέο. Ξέρω εγώ, πέρασε δημοτικό να το στείλω με ιδιόγραφο σημείωμα στο φωλίδι το δάσκαλό μου στην πρώτη δημοτικού να πάει να μπάσκετ και μάθει αριθμητική. Ξέρω εγώ, ρε διά, όλε. Εγώ ήξερα ότι είναι μαθηματικό, δεν έχει καμία σχέση με τα οικονομικά. Τώρα μαθαίνω ότι δεν έχει καμία, καμία σχέση με την αριθμητική. Ξέρω εγώ, ρε του μαδάφου. Δεύτερο, τι παρούβα είναι αυτό. 17 κοινοβούλια. Προσέξτε, πώ θα περάσουν 17 κοινοβούλια να αποφασίσουν. Πρώτον, Πόσο είναι το διακρατικό χρέο, 55,6 δισεκατομμύρια στο σύνολό του. Από αυτά, 15 δισεκατομμύρια, 15,2 αν θυμάμαι καλά, είναι τη Γερμανία. Αλλά τόσα περίπου είναι τη Γαλλία και τη Ολλανδία. Δηλαδή, να κατηθούμε, τα τρία τέταρτα του χρέου είναι τριών κρατών. Τρία κράτη. Άρα τι 17 κευλακίες μου λες. Ε, δεύτερον, γιατί θα πρέπει να πάμε ολοσούμπιτι, δηλαδή να βάλουμε και τα 17 κράτη απέναντί μα, Για ποιο λόγο είμαστε τόσο ηλίθιοι, δηλαδή, επειδή μας, μα μας βγαίνει μπαρουφάκι, πρέπει να είμαστε μπαρουφολόγοι όλοι, Στο διακρατικό χρέο, τι κάνει, Απομονώνει το κάθε, το κάθε κράτο ξεχωριστά. Προσεγγίζεις δηλαδή το χρέο που έχει σε κάθε κράτο ξεχωριστά. Με άλλο τρόπο πα να προσεγγίσει τη Σλοβενία, παράδειγμα. Και με άλλο τρόπο πας να προσεγγίσεις τη Γερμανία. Παράδειγμα, πας λοιπόν στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία που έχει φάει και τις Ινδίας και της λες, κοιτάξτε να δεις, μάγκα, έδωσες τώρα για να, για να Στη Σλοβενία, παράδειγμα που δεν έχει πάρει δάνεια, γιατί η Πορτογαλία είναι μπλεγμένη ιστορία με τα δάνεια που έχει πάρει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στη Σλοβενία και λέμε: Ξέρετε, μαγκά, σε βάλανε οι Γερμανοί να πληρώσει όχι εμένα, αλλά τι τράπεζέ του. Αυτό με βάση το κοινοτικό δίκαιο, σημαίνει παραβίαση ε, κοινωτικού ανταγωνισμού, που σημαίνει παράνομη κρατική ενίσχυση. Είσαι να, να, τα, να τα πάρουμε από, από κοινού από τη Γερμανία. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να, να έχω ισότιμη αντιμετώπιση και ομοειδή αντιμετώπιση όλων των κρατών Τη Ευρωζώνη απέναντί μου. Για ποιο λόγο θα του βάλω απέναντι με τον ίδιο τρόπο που βάζω τη Γερμανία. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία χρησιμοποιήσαν όλα τα υπόλοιπα μέλη, αντλώντα λεφτά, για να επιδοτήσουν τι δικέ του τράπεζε διαμέσου τη Ελλάδα. Αυτό κάνανε. Με τα 55,6 δισεκατομμύρια. Δώσανε 55,6 δισεκατομμύρια και πληρωθήκανε ή απαλλαγήκανε περίπου 155 δισεκατομμύρια οι δικέ του τράπεζε. Αυτό, ακόμη και με το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, θεωρείται τι παράνομη κρατική ενίσχυση. Γιατί να μην πάμε στου υπολείπου και να πούμε, Κοιτάξτε να δείτε, δεν τα πήραμε εμεί τα λεφτά. Τα πήραν οι γερμανικέ, ολλανδικέ και γαλλικέ τράπεζε. Άρα, να πάμε να τα ζητήσουμε από αυτού, απαιτώντα να σταματήσει να, να επιστραφεί η κρατική, παράνομη κρατική ενίσχυση αυτών των τραπεζών. Και έτσι τελειώνει το ζήτημα. Ούτε να σου δώσω να μου δώσει ούτε τίποτα από όλα αυτά. Προ... Όσον αφορά το Δέλτα Νιτάφ και τα άλλα πράγματα που λέει, δεν θέλω να ασχοληθούμε. Ο άνθρωπο δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα και μόνο το γεγονό ότι θεωρεί λύση την ποσοτική χαλάρωση δείχνει ή ότι έχει ποσοτική χαλάρωση πάθη στον... στην κρανιακή κάψαν, η οποία είναι και πολύ δεν ξέρω, ο βοηθή. Πώ να το πούμε έτσι. Σαν, σαν βλήμα είναι. Θυμάμαι ένα τέτοιο βλήμα το έχει η γιαγιά μου από τον πόλεμο και το κρατούσε έτσι σαν δείγμα. Έξω, όταν έμπαινε από το σπίτι, α πούμε, και πήγαινε προ τον. Το σαν καθιστικό, υπήρχε το βλήμα. Από τότε λοιπόν μου θυμίζει, ήταν και το βλήμα ήταν ολόκληρο. Δεν ήταν μόνο ο κάλικα, ήταν και το βλήμα. Έτσι αυτό μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Μάλλον γι' αυτό από εκεί το παθαίο το παιδί. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τέλο πάντων, ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχουν αυτέ οι προτάσει. Γιατί δεν ανοίγεται ένα διάλογο, να αναμετρηθούν επιχειρήματα. Γιατί δεν ανοίγεται ένα διάλογο και το μόνο που κάνετε είναι να πετάτε τούβλα. Και δεν μου λέτε, ρε παιδιά, εάν, εάν λέτε τέτοιε ηλικιότητε, όντα υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ μελλοντική κυβέρνηση, πόσο σοβαρά θα, θα σα πάρουν οι δανειστέ, το έχετε σκεφτεί. Όταν κάθεστε και λέτε καλά κάνει ο Ντράγκη και βγάζει λεφτά για να μου αγοράσει εμένα κρατικά ομόλογα, δε, στην ουσία δεν δίνει ε, στην πράξη στον Ντράγκη το ελεύθερο να σε ξεσκίσει και Δεν μπορώ να καταλάβω ρε, την αυτή, ας πούμε, από πού έχουν έρθει. Ένα άλλο φίλο μα λέει: Καλησπέρα κύριε Γαζάκη, Το ενδιαφέρον τελευταία μου προκάλεση αναφορά πολλών μαρξιστικών site στο Μισελ Φουκό. Τον έχουν περί πολλού και συνεχώ αναφέρονται στη δασκαλία του. Το θεωρείται το σπουδαίο μαρξιστή φιλόσοφο. Ποιο μαρξιστή φιλόσοφο, ο, Φουκώ, ο Μισελ Φουκού, καμία σχέση. Καμία σχέση. Καμία σχέση ω μαρξιστή και καμία σχέση ω φιλόσοφο. Απλά ήταν ένα εξαιρετικό, ε, πώς το λένε, ε, φιλόλογο. Θα μπορούσαμε να, να πούμε με την έννοια ότι αυτά που έχει γράψει ήταν εξαιρετικά φιλολογικά έργα. Που δεν θα μπορούσαν να τα κατατάξουν στην έννοια τη φιλοσοφία. Ε, γιατί αυτό το ενδιαφέρον λοιπόν για αυτόν από πολλούς αριστερούς. Διάβασα κάποια άθρα που σχετικά, σχετικά, με την Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν δικαίως το κατηγόρησαν για υποστηριχτή τέλο πάντων απολογητή των Ισλαμιστών. Το θεωρείτε αξιόλογο γενικά. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την Ιρανική Επανάσταση και γιατί κυριάρχησαν τις κοντατιστικά καθεστώτα μετά το Σάχη και άμα θεωρείτε το Σάχη προοδευτικό δικτάτορα κτλ. Αν είναι, αν είναι δυνατόν. Τέλο πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση για το ζήτημα τη Ιρανική Επανάσταση και γιατί κυριάρχησαν τελικά. Ε, Καθόταν να ξέρουμε γενικά κάτι. Η κοινωνία που εξεγείρεται σε διαδικασία εξέγερση πάντα επιλέγει το, την πιο κοντινή τη δύναμη, δηλαδή αυτή που είναι περισσότερο δεμένη με αυτήν. Εάν λοιπόν οι πιο προοδευτικέ δυνάμει, αν θέλετε, δεν ήταν δεμένε με την κοινωνία, είναι λογικό να πέσω στο περιθώριο. Στι συγκρούσει και τι ανακατατάξει που γίνονται. Αυτό συνέβη και τότε. Το γιατί και τα λοιπά είναι με μια μεγάλη ιστορία. Φυσικά ο Σάχη δεν ήταν προοδευτικό δικτάτορα. Ο ίδιο ήταν δικτάτορα που επιβλήθηκε ενάντια στο Μουσαντέχ, δηλαδή στο καθεστώ του Μουσαντέχ, που ήταν εξαιρετικά προοδευτικό αμέσω μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε προοπτική κιόλα πραγματική ε, λαϊκή δημοκρατική ανάπτυξη ε, στο Ιράν. Με πραξικόπημα, βοήθεια των Αμερικανών, κατευθείαν με επέμβαση των Αμερικανών, επιβλήθηκε ο Σάχη με τη δολοφονία του Μουσαντέχ πίσω στη δεκαετία του 50. Για να έχουμε υπόψη μα το τι έγινε. Από εκεί προέκυψε και η φυγή όλων των προοδευτικών στοιχείων του, της Ιρανικής κοινωνίας αλλά και των μουλάδων που εκφράζαν ένα λαϊκό ευρύτερο λαϊκό αίσθημα. Αλλά βέβαια η θρησκεία ποτέ δεν μπορεί να εκφράζει κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα ή αν θέλετε δεν μπορεί πολιτιακά να εκφράζει αυτά τα πράγματα. Οπότε η θρησκεία ταυτίστηκε με πολιτιακό καθεστώς γεννήθηκαν τέρατα. Τέρατα. Α Εάν είχε παίξει ένα θετικό ρόλο ή όχι, ε, νωρίτερα στα, στα πράγματα. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αγαπητές φίλε αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρη Κασάκη. Ε, ένα και ένα κάνουν δύο, εκτός κι αν Λοιπόν, ε, όπου ένα και ένα κάνουν 11. Ε, οι μείον ένα συν δύο μα κάνουν 23. Ε, από εκεί και, και πέρα βεβαίω η θεωρία του χάου. Λοιπόν, ένα φίλο μα λέει: Καλημέρα Δημήτρη, καλό κουράγιο με, με κυβέρνηση Σφίριζα. 11 με 12% τη Νέα Δημοκρατία πάει ΣΥΡΙΖΑ, λέει και ο Σαμαρά κουρασμένο από το πολύ σεξ. Με πιάνει αδιάβαστο. Ειλικρινά, αγάπητε φίλε, με πιάνει αδιάβαστο, διότι δεν το ήξερα ότι επιτελεί και σε τέτοια καθήκοντα ο Σαμαρά. Ε, γιατί ε, λοιπόν, μας μα λέει με ένα σημείωμα που έχω γράψει ότι γιατί αυτοί που ούρλιαζαν αντίον τη Μακρύ επερνούν τώρα τον Τράγκη. Ε, αυτό στην τελευταία παράγραφο, ο αριστερό οικονομολόγο με επιδότηση όρο Λιβάη, Μπρούκινγκ κτλ. Πιστεύω ότι πρέπει να το φωνάξει και να λε ονόματα. Ε, μα είναι προφανέ. Εγώ επειδή δεν μπορούσα να πω όλα τα ονόματα πλέον, αλλά είναι προφανέ το ποιοι είναι και το πόσο είναι. Αν είναι αυτή τη στιγμή ο ε, όρο, αυτή τη στιγμή κάνει ένα χοντρό μπάσιμο ε, στο χώρο του νομίσματος, ποντάροντας έναν τεστ ευρώ. Τελείως τυχαία, η πολιτική ντράγκη με την ποσοτική χαλάρωση έχει σαν στόχο την, υπο, την υποτίμηση του ευρώ. Υποτιμηθεί η γερδοσκοπία αυτή τη στιγμή ακολουθεί ο όρο. Και το χειροκροτάει ο Μπαρουφάκη, ο Σταθάκη και λοιποί. Μαζί με τον Τζίπρα. Ε, ε τι κάνει μια στα στα κεραμίδια. Τώρα θα μου πει, Αυτό σημαίνει ότι τα παίρνουν. Όχι. Μπορεί να διεκδικούν να τα πάρουν. Δεν ξέρω. Ή απλά, πολύ απλά, δεν ξέρουν τους γίνεται. Όλα είναι αυτά μέσα. Αλλά ειλικρινά εντυπωσιάζομαι. Πρόσφατα έγραψε ένα βιβλίο ο επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης της προσωπικής χαλάρωσης της ΦΕΔ, ο οποίος α, έφυγε από τη ΦΕΔ, δηλαδή συνταξιοδοτήθηκε. Ε, συνταξιοδοτήθηκε, δεν υπάρχει συνταξή εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων ολοκλήρωσε την καριέρα του α, στη ΦΕΔ και έγραψε ένα βιβλίο. Ξέρετε ποιο είναι ο τίτλος αυτού του βιβλίου. Sorry Αμέρικα», Συγγνώμη Αμερική. Για ποιο λόγο, για το γεγονό ότι ρίξαν αυτά τα δύο με τρία, όχι συγγνώμη, κοντά τέσσερα, τρει εκατομμύρια ποσοτική χαλάρωση και έκαναν του πλούσιου πολύ, 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 πολύ πλουσιότερους και του φτωχού κατεστραμμένου φτωχού. Καταλαβαίναμε, αλλά εδώ μην ανησυχείτε. Έχουμε τον παρουφάκι. Θα το λύσει στο θέμα. Βέβαια, ζητώ Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ένας άλλος φίλος μου μας λέει α, ότι... Ναι, μας αναφέρει το... Α, την ενημέρωση που μας έκανε η Bundesbank ότι το τελευταίο διάστημα, το 2014, μεταφέρθηκαν 120 τόνοι από τον χρυσό α, που βρισκόταν στο Παρίσι, για ιστορικούς λόγους, α, πίσω στη Γερμανία, ναι, φοβούνται εξελίξει. Μα ρωτάει ο φίλο εάν φοβούνται εξελίξει. Βεβαίω. Κοιτάξτε να δείτε, Το ευρώ και η ευρωζώνη βρίσκονται στον καναβάτσο. Αυτή τη στιγμή είναι σε κόμμα. Οι οικονομολόγοι το ξέρουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και μόνο να κοιτάξτε τα, τα ζωτικά στοιχεία τη ευρωζώνη. Είναι κατά διαόλου έχει πάει. Απλά γι' αυτό έχουν δώσει εντολή στην Ευρωζώνη και μαγειρεύει συνέχεια τα στοιχεία. Έχει πεθάνει. Και τι κάνουν τώρα, ε, Δίνει εντολή στον τράγκη, δίνουν εντολή στον Τράγκη, να τη δώσει μαλάξει. Αυτό το ένα περίπου, το 550 δισεκατομμύρια που λένε ότι θα αποφασίσουν την Πέμπτη, αλλά και το επόμενο 1,5-3 περίπου που συνολικά θα κοστίσει αυτή η ιστορία μέχρι το Μάρτιο για ποσοτική χαλάρωση, είναι στην ουσία μαλάξει ανάνυψη. Προσπαθούν με μαλάξει ανάνυψη να επαναφέρουν το ευρώ και την ευρωζώνη. Το δυστύχημα, αν το δείτε, ότι μέσα στο 2015, αφού θα έχει αποτύχει ποσοτική χαλάρωση, θα έχει βαθύνει η κρίση και η ύφεση, θα πηγαίνουμε ολοταχώ από πληθωρισμό, τι θα συμβεί, θα αναγκαστεί ο Ντράγκη να κόψει και φρέσκο χρήμα, όπω ακριβώ η Fed. Και, και τότε, προκειμένου να συγκρατήσουν τι πληθωριστικέ πιέσει, θα ορμήξουν στο λαϊκό εισόδημα ή ό,τι έχει απομείνει από το λαϊκό εισόδημα, ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά και στι μεγάλε οικονομίε, με τέτοια, με τέτοια δρακουλίστικη ορμή που δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Τίποτα όρθιο. Γι' αυτό σας λέω, αυτό είναι δείγμα κατάρρευσης. Γι' αυτό κιόλα όλε αυτέ οι ποσοτικέ χαλαρώσει, οι ιστορίε και όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται δεν προβλέπονται από τι συνθήκε. Οι συνθήκε δεν προέβλεπαν ούτε το καταστατικό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτε οι βασικέ συνθήκε του Μάστερ και, το, και του Σλέτρου, συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προβλέπαν τέτοια άθλια κατάσταση Ευρωζώνη. Και προβαίνουν σε μέτρα απελπισίας. Στο με στόχο να στηριχτούν οι τράπεζες και η κερδοφορία τους σε βάρος της πραγματικής οικονομίας. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό να βγει καλό. Βγήκε. Να σας θυμίσω ότι το Δεκέμβρη παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στοιχεία μείωσης τιμαρίθμου. Δηλαδή πρώτα φαινόμενα αποπληθωρισμού στη Ευρωζώνη. Όμως το ίδιο εμφανίστηκε και στις ΗΠΑ. Το Δεκέμβρη είχαν εί 0,4. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέσανε οι τιμέ. Σημαίνει ότι ο αυτό ο αρνητικό τιμάριθμο σημειώνει, σημειώνει τη τρομακτική συρρήκνωση στι συναλλαγέ. Σταματάνε οι συναλλαγέ πλέον. Αυτό υποδηλώνει ο αποπληθωρισμό. Ο αποπληθωρισμό δεν σημαίνει ότι πέφτουν οι τιμέ. Σημαίνει ότι πλέον έχουμε αρνητικού ρυθμού στο σύνολο των συναλλαγών τη οικονομία. Όχι μόνο σε επίπεδο τζίρου και αγορά, αλλά στο σύνολο των συναλλαγών τη. Αυτό είναι αποτέλεσμα 4-5 χρόνων, ναι, από το 2008. Ουσιαστικά ποσοτική χαλάρωση. Και εδώ το μου που θα, μπούμε σε ποσοτική χαλάρωση. Τι να πει, ρε παιδιά. Προχωράμε παρακάτω έτσι στα, στα δικά σας έτσι τα μηνύματα. Ε, προσπαθούμε να το να δούμε γιατί μας στέλνουν και πολλές πληροφορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, είναι για το ζήτημα της χαλάρωσης, ποσοτικής χαλάρωσης και, και όλα, αυτά ε, που το έχουμε αναφέρει, να συνεχίσουμε πιο κάτω. Ε, περιμένουμε την, την, πέμπτη της ανακοινώσης βεβαίως της Κεντρικής Τράπεζας να ξέρετε ότι έτσι και αποφασίσει ποσοτική χαλάρωση το βάθμα της κρίσης είναι τέτοιο που δεν σώζεται με τίποτα η Ευρωζώνη. Το δράμα είναι μη βιώσουμε πολέμους και καταρρεύσεις τέτοιες όπως ακριβώς τις βιώσαμε στο Μεσοπόλεμο. Αυτό το δράμα. Να φύγουμε το ταχύτερο δυνατό, να φύγουμε το ταχύτερο δυνατό από την Ευρωζώνη πριν υποστούμε ανήκες στον βλάβη. Σαν τους πολιτικούς μας. Ή σαν τους οικονομολογούντες, ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ανήκες βλάβη. Ανήκες Ε, να μην την πάθουμε κι εμείς σαν οικονομία, σαν κοινωνία, σαν χώρα και μεταβλαστημάμε την ώρα και τη στιγμή. Γεια σα κύριε Καζάκη. Εγώ οικονομολόγο δεν είμαι. Πάλι καλά. Αλλά με αυτό που έκανε η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα έχουν πρόβλημα εξαγωγικέ εταιρείε. Η Αμερική είναι χαρούμενη που έχει εξαγωγικέ εταιρείε και ανατιμάται το δολάριο. Το δολάριο, ρωτάει η φίλη. Μπορεί λίγο να το αναλύσετε, να αναλύσετε αυτό. Γιατί η Αμερική και η Αγγλία με την κοπή χρήματο αρχικά έπεσε το νόμισμά του. Τα λέω καλά. Και μετά με την οικονομική ανάπτυξη δυνάμωσα τα νομίσματά του ανατιμήθηκαν ενώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο δεν θα το ανατιμήσει το ευρώ. Τονίζω ότι εγώ δεν είμαι οικονομολόγο και εκφράζω πορείε μου. Επίση, επειδή το Ανταρσία είναι ανεβασμένο, δεν θεωρεί ότι υπάρχει περίπτωση να βγάλει ένα βουλευτή και ότι αυτό θα είναι καλό. Εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, α, δεν ψηφίζω που να γυρίσω ο κόσμο ανάποδα. Σκέφτομαι Ανταρσία και δεν είμαι και αριστερή. Αν ξαναβγεί ο Σαμαρά, θα πάω στη ζούγκλα. Ελπίζω να ζητάσετε τη συνδρομή του Ταρζάν. Ε, Ξέρει ότι ο Τσίπρα είπε ότι θα κάνει εθνική τραπεζική πολιτική. Μπορεί να τη θέλει, θα κάνει τώρα αυτό, προκειμένου να διασώσει ψήφου. Ε, μια η μακρή, μια ο Τσίπρας, εκπαίδευση δεν του κάνει κανένα σε αυτό το, το, κόμμα. Τι εκπαίδευση να κάνουν, λέτε, δεν είναι θέμα εκπαίδευση, είναι αυτοεκπαιδευόμενοι. Αν μπορείτε να, τους, ε, να μου απαντήσετε, ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχά, τι συμβαίνει. Υπάρχει μια συνολική ανατροπή ε, στην παγκόσμια οικονομία. Οι ποσοτικέ χαλαρώσει διοχέτευσαν τεράστιο χρήμα στι μεγάλε Και αν αρχίζουν και αλλάζουν οι, συσχετισμοί των νομισμάτων. Καθώ αποσύρεται, μάλλον ξεφορτώνονται όλο και περισσότερε τράπεζε το ευρώ σαν αποθεματικό νόμισμα, τόσο περισσότερο ενισχύεται το δολάριο. Ακούστε, αυτή τη βλακεία, μην την επα... δεν αναφέρομαι ε, στη φίλη που δεν είναι οικονομολόγος, γιατί το βλέπω, διαβάζω σε, σε κείμενα οικονομολογούντων. Τώρα που πέφτει το υδρό, θα ενισχυθούν οι εξαγωγέ. Βρε βλάκε. Για να μπορέσει να υπάρχει εξαγωγική πρωή, πρέπει να υπάρχει αναπτυσσόμενο παγκόσμιο εμπόριο. Πού είναι αυτό το παραπτυσσόμενο παγκόσμιο εμπόριο? Πέρυσι είχε 2%, φέτο είναι ζήτημα αν με 2,3%. Άνοδο το παγκόσμιο εμπόριο. Για να μπορέσει να έχει διοχέτευση προϊόντων, θα πρέπει το παγκόσμιο εμπόριο για κάθε 1% άνοδο του παγκόσμιου ΑΕΠ να έχει διψήφια άνοδο. Διψήφια. Όπως ήταν πριν το κράτη του 2008. Τώρα τι συζητάμε. Πού θα βρει διεξοδό για εξαγωγές η Γερμανία. Αφού είναι κορεσμένες οι αγορές παντού. Αυτό δείχνει το γεγονός ότι δεν επεκτείνεται το παγκόσμιο εμπόριο. Παρά μόνο οριακά. Αυτό δείχνει και το γεγονό ότι ακόμη και οι παγκόσμιε επενδύσει, οι λεγόμενε FDI, δηλαδή οι παγκόσμιε ξένε άμεσε επενδύσει, παραμένουν σχεδόν στάσιμε. Δεν έχουν, δεν έχουν μπο μπορέσει καν να ξαναφτάσουν τον πίεδο του 2007. Τι συζητάμε τώρα, Για ποια διεξόδουση συζητάμε, γίνεται ο πανικό τη αρκούδα. Δεν είναι και υπέρ των Αμερικανών το ότι αυ αυ αυξάνει τη τιμή του νομίσματό του. Όχι για τι εξαγωγέ του. Σιγά-σιγά γιατί πολύ απλά ακριβένει το νόμισμά του και έτσι πολλά κεφάλαια δεν θα διοικητευτούν προ το νόμισμα αυτό, αναγκάζοντα να πάνε σε περιφερειακού τύπου τοποθετήσει. Ενισχύοντα, για παράδειγμα, ε, ε, νομίσματα των BRICS, παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, πάρα πολλοί μπρόκε στην αγορά Forex, δηλαδή στην αγορά ξένου συναλλάγματο, στοιχηματίζουν υπέρ του ρουβλιού. Γι' αυτό και παρατηρούμε ανωδικέ τάσει στο ρούβλι παρά το γεγονό ότι υπάρχει ο πόλεμο, υπάρχει ο πόλεμο νομισματικό, υπάρχει το πρόβλημα τη πτώση τη τιμή του πετρελαίου και όλα αυτά τα πράγματα. Παρατηρούμε ανάκαμψη του ρούβλιου. Οριακή βεβαίω. Αλλά το γεγονό ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα κεφάλαια μεταφέρονται προ σε περιφερειακά νομίσματα, θα δούμε τέτοια παράξενα φαινόμενα. Όπω αντίστοιχα στο φράγκο κτλ. Προτιμούν αυτή τη στιγμή οι οικονομίε να συσσωρεύουν οι κεφάλαια παρά να δουν τι μπορούν να κάνουν με τι του επιχειρήσει. Δεν του νοιάζει αυτού του τύπου οι οικονομίε που στηρίζονται στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Όπω είναι και η Ελβετία. Τώρα για την Ανταρσία, τι να ψηφίσει και τι να, ψηφίσεις, να μην ψηφίσει, ζωή σε λόγου σου. Ειλικρινά, έχω και εγώ τεράστιο πρόβλημα. Δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν σε σχέση με το τι να κάνει ή το τι να, να πάει να ψηφίσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι. Ό,τι σα φωτίσει ο Θεό, ο πανάδαφο. Αρκεί. Και... Στι 26, να είμαστε εκεί, να είμαστε με το όπλο παραπόδα. Γιατί αν δεν είμαστε, θα μα πάρει και θα μα σηκώσει όσο ποτέ άλλοτε. Τι περιμένουν οι τέτοιοι. ξέρουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του, τα έχει, δώσει, έχει δώσει γη και είδωρο. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό καθ' αυτό είναι μια ασταθή πολιτική δύναμη για τα δεδομένα του κυρίαρχου πολιτικού συστήματο. Διότι εκφράζει ή ενσωματώνει μια μεγάλη προσδοκία ενό πολύ μεγάλου κόσμου. Αυτό λοιπόν ο κόσμο που δεν είναι πεισμένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αποδώσει, θα είναι, θα είναι σε μια διαδικασία αναζήτηση αμέσω την επομένη. Μόλι δει τα μουσουξού, φουσουτού, μουσουτού. Λοιπόν, τι περιμένει το κυριαρχό σύστημα. Την, η παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ να πείσει τον κόσμο ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα εφόσον αποτυχαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, αφόσον, αφόσον αποτυχα, αποτυχαίνουν και αυτοί, άρα δεν υπάρχει διέξοδο, τα κεφάλια κάτω, αφήστε του να μα ισοπεδώσουν. Εκεί ποντάρει τώρα. Βεβαίω είναι ένα ποντάρισμα πολύ μεγάλου ρίσκου για το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Και βεβαίω και τον ξένο παράγοντα. Πολύ μεγάλου ρίσκου. Διότι εξαρτάται από τη δική μα δουλειά. Εάν και κατά πόσον ο κόσμο πιστεί ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Εκεί μπαίνουμε εμεί. Ή τέλο πάντων εκείνε οι δυνάμει που παλεύουν για κάτι πιο. λένε, ο... είναι... για τις πραγματικές λύσεις στο αδιέξοδο της χώρας. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να ξεφορτωθούμε το άλλο και α μπούμε στη μεταβατική περίοδο και τα βλέπουμε. Που έτσι αλλιώ θα οξύνει τι αντιθέσει σε τέτοιο βαθμό που είτε θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωτική υποδούλωση του κόσμου και παρέτησή του, είτε σε κοινωνική εξέγερση. Μέσο όρο δεν υπάρχει. Τώρα. Μάγεψε χθε ο Γιωργάκη. Μα λέει ο Άγιο Τηλιανό. Οι παλήθειες. Τον έφαγαν τα λαμόγια τη πολιτική που στηρίζονται από τα οικονομικά συμφέροντα. Να το στηρίξουμε το παιδί να μπει στην Βουλή. Όλοι το χρειαζόμαστε. Όλοι χρειαζόμαστε ένα γνήσιο εκφραστή του κεντροαριστερού χώρου στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ίσω πιο πολύ. Πάντω, αν δεν τον ξαναβγάλουμε κάποια στιγμή πρωθυπουργό, θα είμαστε ο πιο ανάξιο λαό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κάτω-κάτω τη ρε παιδιά, ποιο είναι πιο συμπαθή. Ποιον ποιο λυπάσαι δηλαδή, τον Τζο ή τον Τζακ. Ούτε καν τον Βίλιαμ. Ενώ το Αβρελ Αυτά από τον Άγιο Στυλιανό. Ο φίλο ο Γιάννη, Δημήτρη, καλησπέρα. Θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η άποψή σου για την υποχρεωτική στράτευση. Και κάτι άλλο, επειδή με ενδιαφέρει η γνώμη σου για ένα αφιλεγόμενο πρόσωπο τη ιστορία. Πιστεύει ότι ο Ζέρβας συνεργάστηκε με του Γερμανού. Καλό κουράγιο στη συνέχεια του αγώνα που κάνει. Γιάννη από Γιάννενα. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Εγώ είμαι υπέρ τη παλαϊκή Στρατό χωρί παλαϊκή στράτευση είναι μισθοφορικό στρατό, άρα τυφλό όργανο τη εξουσία. Με κανέναν τρόπο μισθοφορικό στρατό. Είμαι υπέρ τη παλαϊκή στράτευση. Ο πολίτη, ο πλήτη. Ο πολίτη που αναλαμβάνει την, 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 την υπεράσπιση και τη χώρα του. Αυτό είναι βασικό θεμελιώδε χαρακτηριστικό τη δημοκρατία από αρχαιοτάτων χρόνων. Εάν το εγκαταλείψουμε αυτό το πράγμα, τελειώσαμε. Είμαστε υπόδουλοι μια εξουσία τυφλή που χρησιμοποιεί μισθοφόρου εναντίον μα. Αυτόν θέλουμε. Θα μου πείτε, Υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Όχι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διεκδικήσει και να το τεκμηριώσει ακριβώ με τον τρόπο. Με θητεία κανονικότητα. Θητεία κανονική, η οποία βεβαίω θα πρέπει να αντιστοιχεί στι πραγματικέ ανάγκε άμυνα του λαού. Αυτό σημαίνει παλαϊκή στράτευση. Όλοι. Και μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενταχθεί ο τρόπο οργάνωση και η υπεράσπιση πειθαρχία, δηλαδή για την ανάγκη υπεράσπιση πατρίδα από το σχολείο. Έτσι κάνανε όλα τα κράτη που υπερασπίστηκαν οι λαοί του τη χώρα του. Αυτό συνέβαινε και από την αρχαιότητα στην κλασική δημοκρατία. Έτσι ακριβώ. Από το σχολείο. Όχι να στρατικοποιηθεί το σχολείο, αλλά να μάθει το παιδί τι σημαίνει υπερασπίζομαι την πατρίδα μου από την αρχή. Την και όχι μόνο. Και δεν είναι πάρα πολλέ χώρε. Από διαγύρι, από τη Ρώσικη Επανάσταση, έτσι. Λοιπόν, και έτσι να μπορεί να δημιουργηθεί συνθήκε πραγματική παλαϊκή άμυνα, σε μια χώρα. Το δεύτερο τώρα, ο Ζέρβα. Συνεργάστηκε με του Γερμανού. Ακούστε, δεν υπάρχει ιστορικό πιστήριο ότι συνεργάστηκε ο Ζέρβα με του Γερμανού. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Με συγχωρείτε. Σκόψηλα τα χέρια. Μπορεί να διαφωνεί πάρα πολύ για το ρόλο του Ζέρβα, για το ποιο τον υποστήριξε, για τα λεφτά που πήρε από του Εγγλέζου και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά συνεργασία με του Γερμανού, ο Ζέρβα. Έτσι. Για το Ζέρβα μιλάμε. Όχι για τμήματα του ΕΔΕΣ, τμήματα του ΕΔΕΣ φυσικά συνεργάστηκαν και εντάχθηκαν και στα τάγματα ασφαλεία, αλλά ο Ζέρβα ποτέ. Εντάξει. Και μάλιστα προς την του, προ προς τη μήνυ του, ακόμη και όταν ήταν υπουργό, για το λίγο που διαμάτισε υπουργό σε εμφυλιοπολεμικέ κυβερνήσει, δεν δέχτηκε με κανέναν τρόπο να περάσουν τα τάγματα ασφαλεία ε, να χαρακτηριστούν ω δυνάμει πατριωτικέ. Αντιτάχτηκε μέχρι το τέλο τη ζωή του, και αυτό οφείλουμε να το γνωρίσουμε. Δηλαδή, ανεξαρτήτω με όλα τα υπόλοιπα η όλες διαφωνίες. Γι' αυτό κιόλας χρειάστηκε η Χούντα να περάσει το νόμο του 1968 για να χαρακτηρίσει τους ταγματασφαλίτες ως πατριωτική δύναμη. Η Χούντα το 1968 καμία με τη φιλιακή ή εμφυλιακή κυβέρνηση δεν τόλμησε να περάσει τα τάγματα ασφαλεία ή μάλλον να εξισώσει τα τάγματα ασφαλεία με τι οργανώσει εθνική αντίσταση. Μόνο η Χούντα. Και χάρη στο Πασόκ ισχύει ακόμη και σήμερα. Δηλαδή δίνουν, δίνανε, μάλλον γιατί ποιο ζει τώρα από αυτού, είναι και θέμα ηλικία, δίνανε, ε, ακόμη και όταν αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση, δίνανε στου ταγματασφαλίτε, δίνανε και στου αγωνιστέ εθνική αντίσταση. Ξέρω πάρα πολλού ε, ε, αγωνιστέ εθνική αντίσταση που δεν δέχτηκαν να πάρουν αυτή την ατιμωτική όπω θεωρούσαν σύνταξη, να ξεπουλήσουν δηλαδή τον αγώνα, το αίμα και τι κακουχίε που πέρασαν, επειδή ακριβώ την μπαίνανε και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την ελληνική αντίσταση ή πολέμησαν με τα σύμβολα και υπό τι διαταγέ του κατακτητή. Λοιπόν, ένα άλλο φίλο, ο Χάρη, λέει: Δημήτρη, καλησπέρα. Ακούω συνέχεια του κυβερνώντε ε, να παραδέχονται στα πάνελ ότι κάνανε λάθη. Ε, λάθη. Ένα ένας δεν έχει να βρεθεί να του πει: Εμεί θα πληρώσουμε τα λάθη σα. Ένα, μα ούτε ένα. Γιατί. Γιατί και, αυτοί. και οι άλλοι προετοιμάζονται για λάθη. Κάτσε. Δεν εκθέτει τον προηγούμενο για τα λάθη, σου, για τα λάθη του, γιατί προετοιμάζει ω επόμενο για τα δικά σου λάθη. Γιατί αν, θέσεις, αν κινητοποιήσει τον κόσμο για τα λάθη του προηγούμενου, θα πρέπει να είσαι και εσύ υπόλογο για τα δικά σου λάθη. Εδώ κάνει λάθη ω αντιπολίτευση. Αν μην πω τίποτα χοντρότερο, φαντάσου τι διεκδικεί ω λάθη, ε, σαν λάθη ω κυβέρνηση. Να το έχουμε έτσι να είναι κάπω ε, καθαρό το ζήτημα. Σε ποιο βαθμό ο κόσμο είναι προετοιμασμένο, μα λέει η φίλη Πόλη, για επάνωδο σε εθνικό νόμισμα και κυρίω για την επόμενη μέρα, οφείλεται σε, σε, σένα και το ΕΠΑΜ γενικότερα. Σε όποιο βαθμό, συγγνώμη, σε όποιο βαθμό ο κόσμο τα Και, και πιστεύω ότι το χρησιμότερο τώρα είναι αυτή η προετοιμασία και ενδυνάμωση του κόσμου για την επόμενη περίοδο των εκλογών. Για την επόμενη περίοδο των εκλογών. Το προσπαθούμε και εμεί εδώ, αυτό με όποιε μικρέ δυνάμει διαθέτουμε. Νομίζω ότι θα είναι από τα κυρίαρχα ζητήματα που θα συγκλονίζουν την ελληνική κοινωνία από τι 26 του μηνό και μετά. Το ζήτημα δηλαδή του νομίσματο. Αγαπητέ Δημήτρη, μα λένε οι άλλοι φίλοι, φαίνεται πω θα ζήσουμε σημεία και τέρατα με δάφτο. Δεν έχουν κανέναν ενδιασμό, αλλά τι να κάνουμε που σοβαροί άνθρωποι δεν θέλουν να ακούσουν για τίποτα άλλο είναι απελπισμένοι και πιστεύουν πω δεν γίνεται να υπάρξουν ανεξάρτητοι και ελεύθεροι, δεν θα μα αφήσουν οι ξένοι. Γι' αυτό είμαστε γραφικοί εμεί, αδύνατο μυαλό να ξεκαθαρίσει την μοίρα από το Στάρι όταν θα ζήσουν τι συνέπειε του μπαροφλογία. Θα ξυπνήσουν δυστυχώ μέσα στο χειρότερο εφιάλτη. Κουράγιο και δύναμη για όλου μα. Να κρατήσουμε ένα θετικό στοιχείο. Ποιο είναι το θετικό, Ότι αποφάσισαν να ξεφορτωθούν του κυβερνώντε. Αυτό θεωρήστε το και θετικό. Είναι η προ... το πρώτο βήμα του Ραγιά. Το καταλαβαίνετε, ο Ραγιά δεν αμφισβητεί καθεστωτικέ δυνάμει. Αυτό που το επιβάλλουν. Το γεγονό ότι έτσι και δειλά, φοβισμένα, μίζερα, αμφισβητεί και προσπαθεί να ανατρέψει έστω και με τα όπλα και μέσα στα πλαίσια που του δίνει το υπάρχον σύστημα, αυτή την καθιστική ατάξη πραγμάτων που τον εκφοβίζει, τον τρομοκρατεί, τον ποδοπατά μέχρι με τον χειρότερο τρόπο, είναι το πρώτο βήμα που σε εμά, από, από εμά εξαρτάται, εάν θα, θα είναι η απαρχή μια ολόκληρη πορεία ή θα μείνει για να γίνει πισωγύρισμα. Ε, ο φίλο ο Κώστα λέει δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται αυτό ο χαμό στη Βενεζουέλα. Πρόσφατα είχαν προχωρήσει σε αυξή μισθών και η οικονομία του σε άνοδο. Ο Μαντούρο νομίζω ότι έχει λαϊκή στήριξη. Γιατί δεν στηρίζει την οικονομία του, Μήπω το παραλύνουν τα βρωμοκάνελα. Και καταρχά, φίλε Κώστα, να, να κρατά το 1 εκατοστό από ό,τι ακού από τι ειδήσει και τα κολοκανάλα. Δεν ισχύουν όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Λοιπόν, το δεύτερο, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονό ότι ο Τσάβες και, το, και η κυβέρνησή του, με τον τρόπο που ε, εκλέχθηκε, είχαν, είχαν μια θεσμική αντίληψη για τα πράγματα. Δηλαδή, φτιάχνουμε του θεσμού και μετά η οικονομία θα λειτουργήσει υπέρ μα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είχαν αυτή την απλοϊκή άποψη ότι δεν, δεν έχει σημασία το νόμισμα. Δεν έχει σημασία ποιο ελέγχει το τραπεζικό σύστημα. Δεν έχει σημασία αν έχει παραγωγή ή δεν έχει παραγωγή. Και αν μπορεί να τη χρηματοδοτήσει με δικό σου νόμισμα και χωρί χρέο. Αυτά τώρα είναι οικονομίστικα. Τώρα ο Μαδούρο είναι υποχρεωμένο να λύσει αυτού του τύπου τα προβλήματα για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Αυτό αντιμετωπίζει και αυτό το κάνει. Και το κάνει και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι σίγουρο το κάνει αντιφατικά. Είναι λογικό να είναι αντιφατική, αυτή η πορεία. Το σημαντικό είναι ότι κρατιέται για να έχουν λυσάξει τόσο μαζί του, καταλαβαίνουν ότι κατέται. Χάσαν την ευκαιρία στη μετάβαση από τον Τζάβε στο Μαδούρο να το ρίξουν. Αποδείχτηκε ότι τα κοινωνικά ερίσματα του κινήματο αυτού είναι πολύ βαθιά στη φτωχολογία τη Βενεζουέλα και δεν μπορούν εύκολα, τουλάχιστον με δημοκρατικέ διαδικασίε, να τον ανατρέψουν. Θα δούμε. Το μεγάλο στίχημα είναι πάντα η οικονομία. Να το ξέρετε. Για την κατοχήρωση πολιτικών ελευθεριών και, προ... και πολιτική πρόοδου πάντα η οικονομία. Καλησπέρα, σήμερα το πρωί η Νάντια Βαλαβάνη είπε σε συνέντευξη στην Αθήνα 984 επιλέξη. Θα ζητήσουμε τεχνική επέκταση, επέκταση, για να υπάρχει δυνατότητα να ακριβώ ακριβώς του προβλήματος του χρέους και κατάθεση του δικού μας προγράμματος πραγματικών μεταρρυθμίσεων και όχι από μεταρρυθμίσεων και τσακίσματος εργασίας και της αγοράς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπω ήταν το μνημόνιο. Αργότερα το μάζεψε λέγοντα ότι εννοούσε την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Τρίκη Τράπεζα ω ενέχειρα για ρευστότερε ελληνικέ τράπεζε. Αυτό θα ισχύει μέχρι τον Ιούλιο. Έχει λόγο να θέσει τέτοιο ζήτημα από τώρα. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Λοιπόν, βεβαίω. Ε, προσέξτε. Επειδή το είπε και ο Δραγασάκη αυτό το πράγμα, πολύ φοβάμαι ότι αυτό που διαπραγματεύονται είναι μια επέκταση κατά εξάμεινο αυτό που κατά δίμηνο επέκτηνε η ίδια η Ευρωπαϊκή ε, το ίδιο το Eurogroup. Δηλαδή το πρόγραμμα λιτότητας. Δηλαδή το μνημόνιο. Γιατί βεβαίω αυτό που δεν σα λένε και αποφεύγουν να, μιλήσουμε μιλήσουν ότι αν συνεχιστεί, αν ας πούμε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να αποδεχτεί την επαναγορά ομολόγων, θα πρέπει να ισχύει είτε το υπάρχον είτε το επόμενο μνημόνιο. Δεν απεξαρτά ο Ντράγκη την επαναχρηματοδότηση των τραπεζών ή την, των ομολόγων. Bueno> Συγγνώμη. Από, Dracula> το, από την ισχύ μνημονίου. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε σοβαρά ότι θα πάνε να συζητήσουν και να διαπραγματούν πραγματικές μεταρρυθμίσεις με ποιους, με αυτούς που επιβάλλουν τις μονεταριστικές λογικές και τον εισιδητισμό στην, στην πατρίδα μας και σε όλο και την Ευρώπη. Τι να πω. Τι να πω. Ευτυχώς, ειλικρινά σας το λέω παιδιά, Ειλικρινά σα το λέω. Ευτυχώ που δεν του ακούει ο κόσμο. Δεν του ακούει ο κόσμο. Είναι τόσο αποφασισμένο να, να, να ρίξει παρά και ενάντια σε singular, τρομοκρατίε, ιστορίε και όλα αυτά, του υπάρχοντες κομματικού μηχανισμού που κυβερνάνε, που δεν ακούει τι λένε τα στελέχη και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν του άκουγε, όχι κυβέρνηση δεν βλέπανε. Το 3% είναι πολύ για αυτούς. Λοιπόν, θα ακουστεί γραφικό, αλλά θα ήθελα μια προσέγγιση επί του θέματος, έστω και αν οι κορυφαίοι ψυχίατροι δεν έχουν δώσει κάποια πιστική απάντηση ανά τους αιώνες. Γιατί κουκουέ και ανταρσία δεν συμπορεύονται έστω και εκλογικά. Νομίζω ότι στην ψυχολογία του φασισμού, του Βίλχεμ Ράιχ, ίσως να βρεις κάποιες απαντήσεις. Ε, πάντως καλό είναι να το, συζητήσουμε, ε, να το συζητήσουμε σε επίπεδο ψυχιατρικής και όχι ε, κοινωνικής και πολιτικής αντίληψης. Ε, αν και ε, οφείλω να ομολογήσω ότι το Google έχει φτάσει, φτάσει σε, τέτοιο, σε τέτοια κατάσταση αποσύνθεσης, σε τέτοια παραθεσκευτική αποβλάκωση που έχει ξεπεράσει το σεκ της ατσαταρσίας. Δηλαδή ειλικρινά δεν περίμενα να το δω αυτό στη ζωή μου. η απίστευτη αποσάφρωση και αποδιάθρωση αυτού του πράγματος, το σάπισμα δηλαδή και η ταπείνωση να φτάσει στο σημείο το, το, το κουκούέ να συγκρίνεται με το ΣΕΚ. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν ξέρω, είναι μεγάλη η επιτυχία του κ. Κουτσουμπα. Ε, Καλημέρες καλή ε, όμορφες από τα Γιάννενα. Έχουν βάλει στόχο να μας τρελάνουν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά και μας στέλνει ένα... Ένα, ένα από το ποτάμι που λέει «Έχουμε στο μυαλό μας μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση την οποία θα καταθέσουμε στις 26 του μηνός». <laughs> Αυτό είναι ανακοίνωση από το ποτάμι. Δηλαδή, προσέξτε, θα τους ψηφίσουμε και θα μας πούνε μετά τι είναι η πρότασή τους. Καλά ποιος βλάκας πας να τους ψηφίσει. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Έχουμε εξαιρετικού ψυχίατρους, Γιατί δεν ανοίγουν τα ψυχιατρία να του μαζέψουμε. Πάντω, ειλικρινά σα το λέω. Όποιο ψηφίζει ποτάμι, παίρνει εισιτήριο για το δρομοκαίτιο. Δεν, δεν εξηγείται διαφορετικά. Δηλαδή, είναι δείκτη βλακεία. Απόλυτη βλακεία. Λοιπόν, και μία τελευταία και ένα τελευταίο, γιατί ήδη έχουμε περάσει το χρόνο, το χρόνο μα. Δημήτρη, καλημέρα. Απλά μια διόρθωση όσον αφορά τι θέσει βαρουφάκι περί QE. Σου στέλνω το link. λοιπόν, δεν ξέρω τι ακριβώ. Δεν προλαβαίνω τώρα αυτή τη στιγμή να το διαβάσω. Και το, το πρόβλημα, ακούστε να δείτε. Ο ορισμό προσωπική χαλάρωση είναι αυτό που σα είπα. Το να μου κάθε και να μου λε ότι είμαι υπέρ τη προσωπική χαλάρωση, αλλά δεν είμαι υπέρ του που θα πάνε τα κεφάλαια, αυτά είναι ηλικιότητε. Είναι ηλικιότητε, συγγνώμη που το λέω έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρεί σε προσωπική προ, 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 χαλάρωση, το κάνει για να ισχύσει τι τράπεζε και του επενδυτέ κεφαλαίου. Δεν είναι για να ισχύσει ούτε το σύστημα, ούτε άλλωστε δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και να το πούμε και διαφορετικά. Γιατί είναι να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κόψει χρήμα από το πουθενά, από το μηδέν, με ηλεκτρονικό τρόπο και να μην το κάνει το κράτο που ξέρει τι ανάγκε του. Αυτό θα μου πει σημαίνει εθνικό νόμισμα που πάει κατά διαόλου το ευρώ. Ε, α πάει μια ώρα αργότερα. Δηλαδή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί τι παραφύσει αντιλήψει του Ντράγκη και τι μονιταριστικέ φαντασιώσει των κερδοσκόπων τύπου πρέπει να τι υπηρετούμε, όταν το φυσιολογικό είναι το κράτο με όρου ταξικών σχετισμών και κοινωνικών σχηματισμών, αποφασίζει το ποιε είναι οι, οι ανάγκε του και προχωράει μπροστά. Τι πιο απλό. Τι παλαβά πράγματα είναι αυτά. Τέλο πάντων, τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Από εκεί πέρα θα επανέλθουμε άλλωστε όταν ε, ε, καθοριστούν και οι θέσει, ε, μάλλον και οι αποφάσει τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να ξέρετε μόνο ότι αυτό το 1 τρισεκατομμύριο περίπου συνολικά που φαίνεται να διοχετευτεί στην αρχή 550, θα βάλουν και άλλα τόσα μετά, πολύ σύντομα μάλλον, να ξέρετε ότι θα σημάνει μια φοβερή επίθεση στο λαϊκό εισόδημα και στις, ε, στα κοινωνικά κράτη. Θα βλαστιμίσουμε και την άλλη στιγμή. Βεβαίω, θα έχουμε τον κάθε παρουφάκι να μα λένε: Ναι, μωρέ, είναι σωστή πολιτική, αλλά με λάθο εφαρμογή. Ε, βέβαια, ναι, βεβαίω. Έτσι είναι. Το δόγμα είναι σωστό, αλλά δεν εφαρμόζεται είναι, είναι η δικαιολογία του αποτυχημένου. Είναι σωστό το δόγμα, αλλά η εφαρμογή ήταν προβληματική. Λοιπόν, αυτά. Καλό απόγευμα. Τα νεότερα αύριο. Και βεβαίως, σας εύχομαι να περάσετε καλά, να περνάτε καλά. Έχουμε να γελάσουμε πολύ για αυτό το διάστημα. Ελπίζω να, γε, να είμαστε αυτοί που θα γελάσουμε τελευταίοι. Γιατί πάντα ο τελευταίος γελάει καλύτερα. Εγώ εκτό από τον ραντεβού, το πολιτικό ραντεβού που πρέπει να έχουμε στι 25 του μηνό και ο καθένα α το φωτίσει ο Θεό. Το βασικό μα πολιτικό ραντεβού είναι μια εβδομάδα μετά που θα πρέπει να μαζευτούμε κινηματικά για να διατυπώσουμε τι πρώτε προτάσει. Πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο έξω από τη μιζέρια τη τηλεόραση και τη αναμονή και τη αδράνεια. Εάν δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα, ό,τι και να έχει ψηφίσει, ό,τι και να γίνει στι 25-26 του μηνό, είναι δώρον άδωρον. Για να θυμηθούμε και του κουτζούμπα. Από εκεί και πέρα, εσάβριο τα νεότερα. Διαδικτυακός σταθμός, η ροή. Παροχής πηγή, παροχής σκέψης.